Εγώ σου είπα να μην έρθεις. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Χαμηλό στο χαλί. Λέω Χριστός Ανέστη μέχρι. Πότε πρέπει να το λέω. Μέχρι το Αγίου Πνεύματος, νομίζω. Ωραία. Θα λέω κάθε φορά σε κάθε κομπή θα λέω. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ. Αν βρήκαμε καινούργιο κόνσεπτ τώρα δηλαδή. Εντάξει, άλλα με Χριστός Ανέστη κάθε μέρα. 40 μέρες, δε φίλε, δεν είναι. 40, ναι. Αλλά 40 είναι. Ξεχάσω εγώ που στο σχολείο έπρεπε να λέμε την άλλη την προσευχή. Δεν ήξερε κανένα. Τι ξέρανε τώρα πάνω 4-5 και τη λέγανε μόνιμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Όχι ρε, την άλλη με τον Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Αν ναι, λέγαμε Χριστός Ανέστη, τον θάνατο της. Σωστό. Σωστό. Να σου πω λίγο κάτι ρε φίλε. Πώς γίνεται σε αυτά τα ανάμεσα πάντα να κάθεται δική μας υποχρέωση. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί το ανάμεσα με είναι η Δευτέρα, ας πούμε. Αυτό, πού το πας. Ναι. Δεν θα ήταν και πολύ πιο ωραία. Να χάναμε και την απογευματινή. Κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί το ανάμεσα να κάθεται Τρίτη. Εντάξει, και φυσικά. Κάτσε Δευτέρα. Αφού ήρθε έτσι που ήρθε ωραία η φάση. Και φυσικά κάποιοι δεν χάνουν ευκαιρία για να γιορτάσουν τον Άγιο ανάμεσα. Και εδώ πέρα, στο σπίτι μας. Αλλά μπορεί να μην βόλεψε για κάποιους. Ναι, ναι, κάνουμε, ναι, δηλαδή. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Δηλαδή μπορεί σήμερα να κάτσε κάποιες δουλειές εξωτερικές που να μην βολεύανε, ας πούμε. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ πήγα τον Νίκο κατά τις 9 και κάτι. Και η πρώτη το έκανε, λέει τώρα δηλαδή θες να έρθω εγώ να κάνω εκπομπή απόψε τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω. Εντάξει, τον καταλαβαίνω γιατί είναι off από όλα. Okay. Και του είπα να μην έρθει. Τι? Είμαι από τη Μεγάλη Παρασκευή off ουσιαστικά. Από όλα? Ναι, ναι. Ουσιαστικά ναι. Και τον είπα μην έρθει, αδελφέ μου. Δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα είχαμε κάποιες τυπικές υποχρεώσεις οι οποίες όπως καταλαβαίνετε γράφτηκαν στο χιόνι. Καλά, ναι. Ωραία. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη τίποτα. Ναι. Αύριο τίποτα. Για κάτι αυριανά, κάτι λίγο μια ψηλοπροετοιμασία, κάτι να μπουν να φύγουν από πάνω μας. Ωραία. Ναι. Γιατί έχεις να πας και στο χωριό αύριο. Δηλαδή είμαι εντελώς εκτός κατάστασης. Μάλιστα. Και εγώ τον είπα. Και το NBA είναι η αλήθεια, αλλά μέχρι εκεί. Και εγώ είδα. Μέχρι εκεί. Είδα Warriors Rockets και είμαι έξαλλος με την διαιτησία. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί κάτι άλλο πουλιά μου λέγανε χθες ότι δεν ήταν φάουλ. Όχι, δεν ήταν, ναι. Τι δεν ήταν φάουλ, ρε φίλε, δηλαδή. Ήρθε ο άνθρωπός μας. Έπεσε, λέει αυτό σε πάνω του. Δηλαδή έπεσε, δεν έπεσε φάουλ, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Μη φάουλ, κιου φάουλ, βέβαια. Είμαι έξαλλος, είμαι έξαλλος πραγματικά. Δηλαδή. Δεν ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εσύ, Κυριακή του Πάσχα, άντε αυτό εκεί πέρα, εντάξει, είναι εγώ τοξικό σου και. Θε τι να σου δώσω, αδελφέ μου, τι θέλει. Βγάλε 20 ευρώ. Τι θέλει. Πάγα πίσω. Πάγα πίσω. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Κυριακή του Πάσχα, έφαγες, έφαγες. Έφαγα, ναι, ναι. Δευτέρα έφαγες, τα απομεινάρια της Κυριακής έφαγες. Δεν μπορεί. Μην την έβγαλες με σαλάτα. Πρόσεξε τι κάναμε. Την Κυριακή, οκ, ψήνω. Πάμε παρακάτω. Τη Δευτέρα. Ναι. Την Κυριακή βασικά έψησα όσο, τόσο όσο ρε παιδί. Για να μην μείνουν πολλά. Κάτι leftovers μείνανε τα οποία φαγώθηκαν τη Δευτέρα μαζί με τη μαγειρίτσα το μεσημέρι όμως. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Φάγαμε ότι έμεινα τη μαγειρίτσα. Δηλαδή κινηθήκαμε πιο χαλαρά χθες. Ωραία. Το ίδιο και σήμερα. Ναι. Και τώρα φίλε πιτώ. Και αύριο πάλι θα μπούμε ξανά δυναμικά. Έχω βγάλει τα κράτα να ξυπαγούν από σήμερα. Εντάξει. Ναι. Και αύριο το πρωί θα κάνω την προετοιμασία μου και κατά τη μία και μισή δόστης. Μάλιστα. Αλλά τώρα. Κάτι έλειπε από την διατροφή μου σήμερα. Και λέω το Βασίλη, δεν παραγγέλνουμε κάτι. Σε ρώτησα και εσένα δεν ήθελες. Okay. Κάτι λαδερό, έτσι. Κάτι, ναι, όπως λέει και ο Σταμάτης Μορελής, αφού έχει λάδι. Ναι, λαδερό είναι, ρε φίλε. Άμα το σκεφτείς, ένα τόσο φασολάκια, ας πούμε. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Τι φασολάκια, ρε παιδί μου, τι γύρω που εγώ δεν πήγα γύρω, οκ. Okay. Άλλωστε είναι τύχες ημέρες που επιτρέπουν τις ατασταλίες. Γιατί από την Πέμπτη θα πούμε πάλι σε μια διαδικασία άλλη. Ναι. Που θα προσέχουμε λίγο, θα τρώμε λίγο λιγότερο. Καλοκαίρι πλησιάζει. Αξι, οκ. Okay. Βασίλη, είτε ακουστικά μου είναι δυνατά, είτε το χαλί παίζει δυνατά. Ένα από τα δύο γίνονται. Κάτι έχει κάνει λάθος απλά. Τώρα δεν το λέω στο φαγητό. Βασίλη! Ποιος Βασίλη, δεν έχουμε Βασίλη. Αυτό ήταν. Άστο, ό,τι είδες, ό,τι είδες, είδες. Βασίλη! Λοιπόν, παρότι παραμονές πρωτομαγιάς και γενικότερα αγίου ανάμεσα για εμάς κυρίως. Ναι. Υπάρχει μεγάλο παιχνίδι σε εξέλιξη. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της Champions League, το τότε να λίγο το χαλί νομίζω θέλει χαμήλωμα. Κάτσε. Το κλείσε εντελώς αυτό. Το έκλεισε επιτόπιση. Δηλαδή το ένα το άλλο θα γίνεται. Δεν θα βρω μια μέση κατάσταση. Ναι. Τι γιατί γίνεται. Τι ανεβαίνει μόνο του. Έχει ρε ειδική τέτοια. Είναι η νέα τεχνολογία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα όσο παίζει από πίσω, καλά είναι. Έχουμε στο νέο γήπεδο τη τότε να μα έχουν κάνει ζέπλη με αυτό το γήπεδο. Ναι, είναι γήπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Είναι. 0-0. Αυτό εδώ, φίλε, το αν ο Άγιαξ το πάρει, μπορεί να επηρεάζει και τον Πάο κάπου διάβαζα σήμερα. Γιατί? Το ότι μπορεί να μπει δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο Πάο. Αν το πάρει ο Άγιαξ ή τότε να μου. Ναι. Δεν έχει ξεκαθάρισει ακόμα από ποιον θα ξεκινήσει. Ο-ο. Γιατί παίζει κάτι με αυτό εδώ πέρα με κατάταξη. Δεν έχω καταλάβει. Με κατάταξη των χωρών.
ή των ομάδων. Δεν έχω καταλάβει, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, εσύ είσαι πάνω από τον Άγιαξ. Όχι, κάτι έχει να κάνει το μονοπάτι των πρωταθλητών και κάτι τα έχουν μπερδέψει τώρα και τα έχουν ρημάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά διάβαζα ότι αν το πάρει μία από αυτές τις δύο. Ναι. Που σίγουρα θα είναι στο τελικό, ας πούμε, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Δεν αλλάζει αυτό. Τώρα, ή αν το πάρει μόνο ο Άγιαξ. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ρε παιδί μου, αν το πάρει μία από τις δύο, πάω και να πρέπει να παίξει δεύτερο προγραμματικό γύρο. Δηλαδή, να πρέπει για να πάει ο Μίλους να πρέπει να περάσει τρεις ομάδες πάλι. Κάτω ο Άγιαξ, μεγάλη ευκαιρία και 0-1. Γκολ, γκολ ο Άγιαξ. Θα πάνε τελικό αυτή, τελείως. 0-1. Μπήκε πολύ καλά. Συνέδρα τότε να και το έβαλε αυτό ο Ντελίχτ, είναι αυτό Νικό. Όχι, ο Ντελίχτ, είναι ο στόπερ. Αυτό είναι ένα άλλο χαφού. Ο Ντεβρίζ. Ο Φαν Νίστελρόι. Που σταμάτησε ο Λιάμνα τότε να με το πέρα και κοιτούσε, είναι η αλήθεια. Ο Βαν Ντεμπέγκ είναι Νικό. Βαν Ντεμπέγκ, ναι. Το γράφω και Βαν Ντεμπίκ. Κάπως έτσι. Δείξε μας λίγο replay για να καταλάβουμε τι έγινε. Ούτε πάντως πηγαίνει να δει VAR ούτε τίποτα. Τώρα θέλω να βρω αυτό που είπες. Είχε κάνει πολύ ωραίο build-up ο Άγιαξ από αριστερά. Α, τι ωραία. Τα πέντε σενάρια τα πραγματικά του Champions League του ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει θέμα offside. Είναι λοιπόν στην ευθεία με τον δεξί back. Είναι καταπληκτική κάθε την πάσα που έχει κάνει ο άλλος ο Παλίκαρος. Η άμυνα είναι πραγματικά αλλού. Είναι πολύ καλή η πάσα που έχει κάνει, νομίζω. Ποιος, ο Ντεγιόνγκ. Ο Ζίγεχ. Ο Ζίγεχ. Έτσι νομίζω. Πάνω σε αυτό εύκολα. Δηλαδή την κατέβασε, έκανε τον κοντρόλ. Είχε τον χώρο και τον χρόνο μέσα στην περιοχή και να προσποιηθεί, να το σκεφτεί πολλή ώρα. Σαν σε προπόνηση που λέει και μια ψυχή. Πραγματικά και να πλασάρει σωστά. Τι? Γκολ τσεκ. Όχι, μετράει τον γκολ. Δεν υπάρχει θέμα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα. Ναι, για πες λίγο. Λοιπόν. Διαβάζει μια πολύ εύρυτη σελίδα. Οκ, το έχει πάρει από αλλού. Το έχει πάρει από αλλού. Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ, Άγιαξ και το όνομα αποτελούν τις τέσσερις ομάδες με τελική φάση κουλού που έχει παρουσιάσει το δύο τελευταίο να φοράμε στον Μπάουκλι. Α, μπράβο. Του Άγιαξ και τη Τότεναμ. Η προκρίση των Ολλανδών και των Άγγλων προκαλούν ένα πονοκέφαλο στο δικέφαλο. Πονοκέφαλο στο δικέφαλο. Καθώς ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία του απροκριματικά τη κορυφαία αισυλλογική διοργάνωση από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Αυτό διότι αν κατακτήσει το Champions League ομάδα που δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους της νέας σεζόν από το πρωτάθλημα της χώρας της. Γιατί περίμενε τότε να δεν έχει εξασφαλισμένη, αυτό είναι τρίτη. Ναι, αλλά η τρίτη, τρεις τέταρτες παίζει πραγματικά. Δεν πάνε κατευθείαν. Πρώτος και ο δεύτερος πάνε κατευθείαν. Play-off όμως παίζει. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Λέει, αν γίνει λοιπόν αυτό, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23-24 Ιουλίου αντί για τον τρίτο στις 6-7 Αυγούστου. Αυτός ο κανόνας ισχύει με έναν αστερίσκο όσον αφορά τον Άγιαξ. Ο Έντας αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, ναι, αλλά εφόσον βγει πρωταθλητής Ευρώπης και φύγει και ως πρωταθλητής Ολλανδίας, από τα προκριματικά τότε ανεβαίνουν αναλογικά οι ομάδες στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Και αμέσως μετά τον Άγιαξ η βαθμολογία της UEFA είναι ο ΠΑΟΚ. Η μεγαλύτερη. Δηλαδή, μεγαλύτερη. Ουσιαστικά τότε να μας χαλάει. Ναι, αυτό. Η μεγαλύτερη απειλή λέει, είναι από την Tottenham που αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση Premier League με 67 βαθμούς, αλλά μόλις ένα βαθμό πάνω από την τέταρτη Arsenal και την πέμπτη Chelsea που ισοβαθμούσε 66. Μάλιστα. Και τρεις πάνω από την έκτη United που είναι σε 64. Αν λοιπόν οι πετινοί φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης και μείνουν εκτός τετράδας στην Premier League, τότε στέλνουν τον πάκο στο δεύτερο προβληματικό γύρο του Champions League. Άρα εσύ πας στον δεύτερο, αν το πάρει Tottenham που αποκλείεται. Και μείνει εκτός τετράδας. Ναι. Αναλυτικά λέει τα πέντε σενάρια. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να αρχίσει την πορεία του απροκριματικά του Champions League από τον δεύτερο γύρο στις παρακάτω περιπτώσεις. Αν πάρει το τρόπαιο η Tottenham και δεν έχει πάρει τις πρώτες τέσσερις θέσεις στην Premier League. Αν πάρει το τρόπαιο ο Άγιαξ και κατακτήσει το πρωτάθλημα Ολλανδίας ή Αϊτχόφεν. Να υπάρχει κι άλλο σενάριο. Αντίθετα, λέει, αρχίζει τον τρίτο προγραμματικό αν κατακτήσει τον τρόπο. Δεν το έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα στην Ολλανδία ακόμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Δεν το έχει καθαρίσει. Αντίθετα, λέει, ξεκινά από τον τρίτο προγραμματικό αν, λέει, κατακτήσει τον τρόπο ο Άγιαξ και στεφθεί πρωταθλητή Ολλανδία, λέει, πάρει ταυτόχρονα. Και αν, λέει, πάρει το Champions League, η Μπαρσελόνα ή η Λίβερπουλ. Μάλιστα. Λογικά, άρα θα πα από τον τρίτο προγραμματικό. Εκτό αν ο Άγιαξ. Θα πάμε τότε, ναι, οκ. Ο Άγιαξ θα χάσει το πρωτάθλημα. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολύ πιθανά. Άρα, με λίγα λόγια, να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, δεν είναι αλλά είναι υπαρκτό σαν σενάριο. Okay. Σενάριο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Δεν το αρνούμαστε. Okay. Okay. Αύριο είναι το Μπαρτσελόνα Λίβερπουλ. Ναι. Αχ, τι κρίμα, θα λείπουν. Προηγείται με 0-1 ήδη. Η Τότεναμ που δεν έχει τον Χάρι Κέιν λόγω τραυματισμού, οπότε είναι λίγο από την αρχή με την πλάτη στον τείχο. Φεύγει και ο Γκάρετ τον Πάουκ, διαβάζουμε. Διαλύεται εδώ πέρα το. Τελείω, έφυγε ο Γκάρετ. Πριν έφυγε ο άνθρωπο. Και ποιο ακόμα έφυγε. Ο Χάτσερ. Γιατί φύγαν αυτοί. Γιατί περώνονται, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλά. Ναι, αλλά έχεις υποχρεώσεις και άλλες. Πώς θα κάνουν υπομονή άλλο. Ναι, αλλά έχεις και άλλες υποχρεώσεις. Ποιες υποχρεώσεις, φίλε. Τρία παιχνίδια είναι.
Ένα με τον Περιστέρη και δύο με τον Προμηθέα. Αυτά είναι. Θυμή, και τέλος. Ο συνάδελφος ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί δηλαδή στην πρώτη φάση των play-off. Με 2-0. Με 2-0, μάλιστα. Με 2-0. Έχεις πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας. Μειονέκτημα. Μειονέκτημα. Γιατί λογικά ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσουμε το Περιστέρη. Δεν γίνεται να κερδίσουμε 8 παίξεις το Περιστέρη. Έχει έρθει ο Νίκος βαρύς. Οκ. Okay. Όχι, δεν είμαι βαρύς. Απλά λόγω NBA χθες δεν έχω κοιμηθεί πάρα πολύ. Και η μέρα έχει διάφορα πράγματα. Είδες το που λένε στο Γιώκιτς δηλαδή. Όχι πολύ, είναι πήρε ύπνος. Το άλλο λέγεται πιο πολύ. Το Φιλαδέλφια Τορόντο. Που κάναν το break. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σήμερα τώρα παίζει ο Γιάνναρος. Τρεις. Εντάξει, κάτι θα προλάβουμε. Θα κάνω μια προσπάθεια για να είμαι ειλικρινής. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Απογοητευτικό σου πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Και σε σκεφτόμουν γιατί ανέχθηκες και δικαιώθηκες. Για Γιαννάκης είναι τώρα το παιδί. Για τους... Κάτσε ρε. Γιαννάκης τώρα. Κατάρα να αρθίσουμε τον μπάσκετ εννοείται. Για να διεκδικήσουμε κάτι. Αλλά για εκεί είναι Γιαννάκης. Φοράς οπαδικά γυαλιά όμως. Πολύ ξύλο έφαγε. Πράσινα. Πολύ ξύλο έφαγε. Από τον Al Horford. Πολύ στοχευμένο μπασχετικό ξύλο. Γιατί δεν το σημαδέψαν, οκ, okay, τον είπανε. Πολύ ξύλο. Πήγε ο άλλος ο Στίβεν στον ψηλό σου εκεί πέρα και τον είπε Δίρτον. Δηλαδή πάει τον κάτω. Όχι, και ο τρόπος που τον έπαιξε άμυνα ήταν υποδειγματικός. Δηλαδή πιστεύω ότι μου τον μπάσχετ με τον καλό όταν θα έρθει η ώρα και αν θα είναι ο Γιάννης. Οι αντίπαλοι του πρέπει να δουν δηλαδή. Πιστεύω ότι οι αντίπαλοι πρέπει να πάρουν αυτό το παιχνίδι γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ και πέρα. Γιατί προφανώς και οι Bucks θα την ψάξουν αλλιώς. Άλλο τρόπο να το εκμεταλλευτούν, γιατί μιλάμε για 4 νίκες, έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάει 7 παιχνίδια, έχει 7 παιχνίδια μέσα. Έχει να βγουν κόλπα, άλλα κόλπα, σχέδια. Παίχτες που έρχονται από την άκρη του πάγου, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αλλά ο τρόπος που έπαιξαν οι Celtics στο πρώτο παιχνίδι είναι ο ιδανικός για να παίξει άμυνα τον Αντετοκούνμπο. Απλά τώρα η Bucks ήταν διαβασμένη. Είχε πάντα 3 παίχτες γύρω του. Ούτως ώστε όταν θα κάνει το πρώτο βήμα για να φτάσει στη ρακέτα, να τρακάρει πάνω σε κάποιον. Στην πετάξει κάπου αλλού, εντάξει, ρε φίλε, δεν ήταν πολύ έτοιμο να το αντιμετωπίσουν αυτό. Ναι. Λογικά από σήμερα ή στα επόμενα παιχνίδια θα το. Εγώ πιστεύω θα ισοφαρίσουν σήμερα. Δύσκολα, αλλά θα ισοφαρίσουν. Κοίταξε, πιστεύω. Πρέπει να ισοφαρίσουν γιατί αν δεν ισοφαρίσουν. Μέσα είναι δύσκολα. Στην Βοστόνη. Νομίζω ότι μετά θα ξεκινήσει να βγαίνει κάποιο είδους κούπανικο από εδώ. Ο Πίρης ανήθηκε πολύ και λέει τελείωσε η σειρά και δεν πήρε. Κάτσε, αγαπητέ. Κάτσε, αγαπητέ. Άλλο με παθητικά γυαλιά. Που δεν αντιμετωπίζει. Έχουν 5-0 στα playoff και είχαν 6-0 τελευταία φορά το 1986. Λίγο παλιά. Ναι. Λίγο παλιά. Κοίταξε, φίλε, τα παιδιά της Βοστόνης τα λέγανε όλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Τα έλεγα εδώ στο φίλο του Ματζιού για τον όψιμο φίλο των Celtics. Τον όχι όψιμο, ρε παιδί μου, είναι φίλο Celtics ο άνθρωπος. Ρωτάει, ρωτούσε και ανησυχούσε κάθε κάποιες φορές που τον έβρισκα εδώ στους διαδρόμους. Και του έλεγα, μην ασχολείσαι. Ωραία. Η κανονική περίοδος είναι. Οκ. Okay, καλή κανονική περίοδος, ναι. Ναι. Είναι εντελώς άλλο το πρωτάθλημα στα playoff. Εντελώς. Πρέπει να πάρει μια καλή θέση στην regular season. Δεν σου λέω ότι δεν πρέπει να πάρεις καλή θέση, πρέπει να πάρεις καλή θέση. Απλά σου λέω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι παίχτες και οι ομάδες την κανονική περίοδο και τα play-off είναι εντελώς διαφορετικός. Καταλαβες. Το που λένε μου, Χέιουαρντ. Και οι Celtics το λέγανε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν ότι δεν μας ενδιαφέρει η κανονική περίοδο, μας ενδιαφέρουν τα play-off. Και μέχρι στιγμής τα play-off είναι 5-0. Ναι. Έτσι. Και άντε, okay, με την Ινδιάνα υπάρχει ποιοτική διαφορά. Οκ, okay, είναι πιο καλή η Celtics, πιο γεμάτη και όλα αυτά. Ναι. Με τους φετινούς Bucks. Ενώ είναι δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, αλλιώς παίζει ο ένας, αλλιώς παίζει ο άλλος, οκ. Okay. Αλλά είναι διαφορετικές ομάδες και οι Bucks είχαν 60 νίκες στην κανονική περίοδο. Η εικόνα του πρώτου παιχνιδιού ήταν, ρε φίλε. Δηλαδή, η Celtics ήταν εντελώς πολύ κυρίαρχη στο παιχνίδι. Ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τα διάφορα τούτους τέλος πάντων τα βγάλανε. Τον Horford, τον Irving, τον Hayward, τον. Το που λένε ο Hayward, τον Jaylen Brown, αυτή την παιχτούρα. Έλα. Σε τι κατάσταση είναι το που λένε μου, Χίγουρτ. Πολύ μάγκε. Σε καλή. Κοίταξε, αυτό το παιδί, φίλε, προφανώς και για πολύ μεγάλο διάστημα στην κανονική περίοδο ψαχνόταν. Γιατί. Έλειπε ένα χρόνο. Όταν έχει φάει τέτοιο τραυματισμό, ναι. Δεν είναι για ότι πιο εύκολο να επιστρέψει. Εγώ να σου πω, όταν έφυγε τον τραυματισμό, δεν περίμενα ότι θα επιστρέψει. Ναι. Και ότι θα παίξει. Έκανε κάπου στα μέσα τη. Πιο μετά τα μέσα τη ζωή, μάλλον. Κάπου εκεί που στο Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Κάνα δυο καλά παιχνίδια, ξέρεις, 25άρες. Δηλαδή πήρε πάνω του πια, σου λέει εντάξει, είμαι κομπλέ. Και μέχρι τώρα, δηλαδή ας πούμε, νομίζω ότι στο μάτσο με τους Bucks ήταν από τον πάγκο. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος του πλέον. Αλλά έχετε και δίνει γιατί ποιότητα. Γιατί λείπει και το άλλο το σκυλί του πολέμου που έχουμε, ο Μάρκος ο Σμαρτ, ξέρεις, αυτό το pitbull. Που έχουμε, το παιδί είναι δραματίας λίγο αυτό. Εντάξει, θα γυρίσει στους τελικούς, δεν έχει ένα. Θα φτάσει και στου τελικού ρε Σέλντιξ. Α, περιφέρεια. Περιφέρεια, για να σου πω λίγο κάτι, να φοβηθώ με το Τορόντο ή τη Φιλαδέλφεια, δεν κατάλαβα. Όχι, ο Άγιαξ το κρύβει λίγο το τόπιο Άγιαξ ώρες. Δύσκολα το όνομα. Εδώ νομίζω ότι είχε πάσο πάλι καλό αυτό.
που έβαλε και τον γκολ, ο Van den Beek, αλλά έκανε. Πήγε να τη βγάλει αυτό. Να το δε, μόνο του είναι. Πω... Γιατί, και εκεί άμα το κάνει, τι το ψηλά, ρε φίλε. Έχει πει μια κορυφαία τάκα, ο. Πώς το λένε, ο. Δεν μου είχε δει και πολύ την μπάλα το, τότε με το 25 λεπτά για πες. Ο προπονητής του Άγιαξ είναι ο. Μπος, πώς το λένε. Νομίζω Πέτερ Μπος. Πέτερ Μπος. Πέτερ Μπος. Λέει ο Ποκετίνο, λέει είναι αδικία, λέει. Για μας, λέει, γιατί εμείς είχαμε αγωνιστική, κανονικά παίζαμε. Αυτοί έρχονται ξεκούραστοι, λέει. Ναι. Και είναι άδικο. Και πάει ο άλλος μετά και απαντάει στην τεξιδί που λέει: εμείς, λέει, παίρνουμε τηλεοπτικά 10 εκατομμύρια το χρόνο, λέει, και αυτοί παίρνουν 200. Λέει. Δεν έχει πολύ άδικο. Είναι... Λέει, ποιο είναι το άδικο, λέει. Δεν έχει πολύ άδικο. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή τώρα, εντάξει. Ναι. Εμείς σου φταίμε που έκανες γήπεδο. Άσε μας τώρα, μπορεί. Και δεν έχεις βάθος πάγκου. Ναι. Γελία. Φάει τον αποκλεισμό σου τώρα. 0-1 επαναλαμβάνουμε τότε ένα Άγιαξ. Στο Λονδίνο. Πολύ καλός ο Άγιαξ και σήμερα. Εντάξει, θα περάσει. Το θέμα είναι ότι πλέον είναι πολύ πιθανό. Αν περάσει και η Μπαρσελόνα, που θα περάσει πιστεύω τη Λίβερπουλ, okay. Ότι θα δούμε το, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ντε Γιόνγκ να παίζει απέναντι στην ομάδα στην οποία θα ανήκει από 1 Ιούλη. Εντάξει, φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι εγώ το εκεί τι κάνει. Τι κάνει. Μπαίνει τελικό και παίζει και σκίζεσαι. Αυτό κάνει. Σκίζεσαι. Γιατί. Δηλαδή, πόσε φορέ ένα παίξει έχει την ευκαιρία να παίξει τελικού Champions League, φίλε. Σωστό γι' αυτό. Θα πάω με την Μπαρσελόνα. Εγώ πλέον με φόλο Άγιαξ. Μπράβο δηλαδή. Είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι. Είμαι φόλο. Είναι πολύ καλή ομάδα. Παίζει ρε παιδί μου πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπει. Δεν έχει αστέρα, έχει ρολίστε. Οκ, okay. Είναι παίκτη ρε παιδί μου, ένα ωραίο σύνολο. Εγώ σε αυτά τα μάτσα εδώ πέρα τον έχω δει. Πούμε στα βράδια εδώ. Με την Ιουβέντους τώρα. Δεν βλέπω ρε τη Βίζε. Ποιο άλλο ήταν με τη Ρεάλ και όλα αυτά. Και όντω είναι πραγματικά, δηλαδή παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με τα πισιρίκια. Καλή φάση. Με τον Γιορέντε. Τον Σαμπάνι. Τον Γιώργο. Τον Γιώργο τον Σαμπάνι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Μαζί μας η στοίχημα. Ναι, Νίκο, να πάμε στο διάλειμμα, φίλε, γιατί έχουμε και αφήξεις. Έχουμε αφήξεις έξω, έτσι λοιπόν. Η στοίχημα μαζί μας. Εύκολα και απλά κατεβάζετε την εφαρμογή της νούμερο 1 στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας. Παίζετε επόμενο γκολ Άγιαξ 0-2 και πάτε ταμείο. Μόλις γυρίσουμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ανασκόπηση των προηγούμενων ημερών. Θα καταθέσει ο Νίκος Παπαδόπουλος εμπειρία από αεροδρόμιο βράδυ Σαββάτου. Ναι, βέβαια. Γιατί έχω ψωμί μπόλικο. Με καθυστέρηση το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Πολύ... Το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα δύσκολα. Με καθυστέρηση το Άγιο Φως. Ήμασταν εκεί, κάναμε ρεπορτάζ επί τόπου εκεί πέρα. Μ' αρέσει. Έχουμε καταγράψει τις εξαλωσύνες του κόσμου και τα μπινελίγια που φύγανε συνέχεια στου αφήξεων του αεροδρόμιου Μακεδονία. Υπήρχε μεγάλη αναμονή, εγώ είμαι ενήμερο. Ναι, εγώ δεν είμαι που να διώξει. Θα μου πει και το παρασκήνιο γιατί στο Έλβεν Ιζέλο και πήγε. Στο στρατοτικό της δεν έχω ακόμα ρεπορτάζ. Τι κάνεις, ρε φίλε, εκείνο το ψωμί. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά μετά το break στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Αυτός ο Εμπάκουε που πήρε η ΑΕΚ. Όχι, δεν ψήνατε. Εντάξει, ρε παιδί μου, χρήσιμος είναι. Συμπληρωματικά. Όχι συμπληρωματικά. Ναι. Έχει να δω. Ματσιούλης δεν είναι. Είναι εντελώς άλλος παίκτης. Okay. Μάλιστα. Η οποία αγωνιστική τελευταία της Basket League είναι την επόμενη Τετάρτη. Ναι. Όχι αύριο. Όχι αύριο, ναι, σε 8 μέρες από τώρα. Και καπάκι ξεκινά ένα playoff. Το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Γι' αυτό γίνεται Τετάρτη ουσιαστικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να μην γίνει αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά τέλος πάντων. Okay. Ναι. Στον Ολυμπιακό, λέει, διαβάζω εδώ πέρα τώρα, Sport FM κλείνει την καριέρα το Ματιέ. Τη Sporting Λισαβόνα, πρώην Μπαρτσελώνα, πρώην Βαλένθια, Λιόν, ήταν στη Γαλλία ή Μαρσέιγ. Τη Βαλένθια, στη Βαλένθια πήγε μετά την Μπαρτσελώνα, νομίζω. Μετά ή από εκεί τον πήρε η Μπαρτσελώνα. Εγώ νομίζω από εκεί τον πήρε. Ζερεμί Ματιέ. Okay. Έχει ήδη λέει σπάσει το συμβόλαιο του με τη Σπόρνη και ο Ολυμπιακός έγινε μάνα με το οποίο θα ολοκληρώσει την καριέρα του. Ένα φέρελπι δηλαδή τον οποίο παίρνει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έμπειρος παίξε, φίλε. Καλή καριέρα. Θες και έμπειρος, ναι. Ένα μεταστό που έχει φέτος ο Ολυμπιακός. Αυτόν αριστερό μπακ το μάθαμε. Στα καλά του χρόνια τα παραγωγικά. Μετά γύρισα στόπερ. Όχι αριστερό μπακ. Έπαιζε. Καλά, μπορεί να έπαιζε και αριστερό μπακ, αλλά νομίζω στόπερ ήταν παραδοσιακά. Με από ένα σημείο και μετά το μάθαμε στόπερ. Το Ματιέ. Τι να σου πω, okay. Ήταν αριστεροπόδωρο στόπερ πάντως. Ναι. Συνήθως. Ξυπνάει και... κάρι πήγε και πήγαινε μπακ. Ένα στόπερ θέλει, μάται. 2 εκατομμύρια σου λέει, φίλε. Τι είναι 1 εκατομμύριο. Εδώ 1,5 θέλει να δώσει για το Ματέο. Θέλει. Άλλο θέλει, άλλο θα δώσει. Εγώ έχω πει για μένα, δεν πρέπει να τα δώσει. Okay. Από εκεί πέρα δικά του λεφτά είναι το ανθρώπου. Εντάξει, στην τσέπη κανενός δεν κάνουμε κουμάντο, μόνο στη δική μας. Σωστά. Λοιπόν, μεγάλο Σάββατο λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έχει σκάσει σαν κεραυνός στην Αθήνα στα δημοσιογραφικά γραφεία η πληροφορία ότι δεν φτάνει στην ώρα του Άγιο Φως. Εγώ υπολογίζω ότι... Είναι καθυστέρηση και μάλιστα υπάρχει και παρέμβαση άλλων, έτσι. Ναι. Μάλλον εκ του πονηρού η παρέμβαση, ούτως ώστε το Άγιο Φως να μην έρθει στο ΕΛΒΕ.
Ελβέ. Αλλά να προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας, κυρίες και κύριοι. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ τι συνέβη. Και διαβάζουμε για έντονη ενόχληση της Εκκλησίας. Και διαβάζω εδώ πέρα ένα ρεπορτάζ από ένα site το οποίο αναφέρει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρωτικής Νικόλαος κατέβηκε από το κυβερνητικό αεροσκάφος πριν αυτό να χωρίσει τους Αγίους Τόπους το πρώτο Σαββάτου. Την τελευταία στιγμή ενημερώθηκε, όπως ο ίδιος τονίζει, ότι αντί για το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεφε μετά την παραλαβή του Αγίου Φωτός στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Για ποιο λόγο, κύριε? Μπήκα στο αεροπλάνο, λέει, και ανακοίνωσε ότι θα γυρίσουμε στην Ελευσίνα. Όταν ρώτησα γιατί γίνεται αυτό, ο υπουργός είπε: Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρει, ρε φίλε, ποιος ξέρει. Όταν ρώτησα γιατί δεν μας ειδοποιήσατε και μας το λέτε την τελευταία στιγμή, πάλι μου είπε: Δεν ξέρω. Ποιος κοινός νους, λέει, μπορεί να το καταλάβει αυτό. Θέλω να υποβαθμίσουν το γεγονός με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρώ εμπεγμό και γύρισα πίσω. Δήλωσε τον Αντένα Μητροπολίτη. Κατέβηκε από το αεροπλάνο, δηλαδή. Ναι, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Θέλανε να υποβαθμίσουν το γεγονός και το πήγαν στην Ελευσίνα. Παρόλο που υπήρχε και το άγημα, οκ, υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους, κουμπλουπού. Στην Ελευσίνα αυτά. Ναι, υπήρχε και το είδα live, οκ. Okay. Αλλά και πάλι δεν έγινε. Τόσα χρόνια γίνεται στο ΕΛΒΕ. Σωστά. Η παλιά στο ελληνικό. Σωστά. Εντάξει. Τώρα δηλαδή ξαφνικά στην Ελευσίνα μια φορά. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή. Έχεις δίκιο. Και από την Ελευσίνα, εντωμεταξύ, εγώ πάντα είμαι προετοιμασμένος κάθε χρόνο ότι κατά τις 8 θα φύγω. Ναι. Οκ, okay, ντύνομαι εγώ, ετοιμάζομαι κτλ. Και βλέπω. Έχω δει ότι θα υπάρχει καθυστέρηση, αλλά λέω πόση πια. Πάει 7, πάει 7,5. Πάει 8 και 10 και φτάνει στην Αθήνα. Βλέπω live την υποδοχή, λέω. Σε λίγο θα ξεκινήσω κανένα μισάρο, λέω. Άντε, γιατί λέει θα μεταφερθεί, λέει, με το ελικόπτερο, λέει, στο ΕΛΒΕ και μετά. Θα φύγει από εκεί προς διάφορες κατευθύνσεις μέσω πτήσεων της Αιτζίαν. Okay. Αλεξανδρόπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, από εδώ, από εκεί. Και ξεκινάω κι εγώ. Ο χαζός, για να μην πω αλλιώς. Τι χαζός, φίλε. 9 παρά 20 ξεκινάω. Μπαίνω εντωμεταξύ και βλέπω σε αφήξη το αεροδρόμιο Μακεδονία, λέει, η Αθήνα 9 παρά 10 τελευταία. Okay, λέω σε 10 λεπτά, λέω. Άντε, λέω, και δεν θα είναι σε 10 λεπτά, θα είναι σε κανένα μισά 40 λεπτά. Πάμε, λέω, πιούμε και ένα καφέ. Πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Έχει πολύ κόσμο το μεταξύ. Πρέπει να έχει σίγουρα 1000 άτομα το μεγάλο Σάββατο. 1000. Γηπαιδικά είχε. Όχι, γηπαιδικά, κανονικά είχε. Χιλιάρικο είχε, να ξέρεις. Εκεί πέρα είναι και άνθρωποι της Εκκλησίας, κληρικοί, ας πούμε, ή άλλοι απεσταλμένοι. Οι εκλογές έρχονται τώρα από εκεί πέρα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ή απεσταλμένοι από νωρίς που πήγαν να πάρουν το φως, ας πούμε, ή απλός κόσμος σαν και εμένα πηγαίνει και το παίρνει. Άλλοι ήταν, ας πούμε, από τα Γιάννητσα, άλλοι ήταν από την Καστοριά. Καλά, αυτοί δεν φτάσαν ποτέ. Και φτάνω κάτι σε 9 παρα 10, 9 παρα 5. Βλέπω το μεταξύ πολύ κίνηση στο ρεύμα που του φύγε. Λέω, έχει εγώ στον έθελο και να μην το πρόλαβα. Πάω, παρκάρω, γίνεται χαμός. Πρώτη φορά έχω πετύχει μποντιλιάρες μέσα στο αεροδρόμιο. Πάω μέσα, ρωτάω τους ανθρώπους του αεροδρομίου. Συγγνώμη, λέω. Το φως. Το φως, τι ώρα φτάνει, δεν ξέρουμε. Λέω, τον ήπιαμε. Κορυφώνει τη αγωνία. Για να μην ξέρουν και λέω για αυτοί. Περνάει ένα μισάωρο, περνάει ακόμα ένα μισάωρο. Μετά πολλά, πολλά. Έφυγε άπραγος. Όχι. Α. Το πήρα. Το θέμα είναι πότε το πήρα. Αχα. Η Ανάσταση γίνεται στις 12 το βράδυ. Ναι. Εγώ στο αμάξι μπήκα 11 και 5. Με το φως. Με το φως, ναι. Okay. Γιατί το αεροπλάνο προσγειώθηκε 11 παρά 10. Άρα εμείς μούφα φως είχαμε, φίλε. Μούφα Άγιο ήτανε. Γιατί? Άμα το Άγιο έρθει στη Θεσσαλονίκη 11 παρά 10, πού να προλάβει να μοιραστεί, ρε φίλε. Κάτσε, Νίκο. Κάποιος έφυγε. Πόση ώρα είναι, δηλαδή. Εσύ που έκανες? Στο κέντρο, στη σχολή τυφλών. Ωραία. Μέχρι εκεί, δηλαδή, πώς είναι τα αεροδρόμια, δεν προλαβαίνω. Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι στην προκειμένη ο πάτερ εκεί στη σχολή τυφλών έκανε ανάστη 12 παρά 10. Παρότι δεν είχε να πάει κάπου αλλού μετά. Ναι. Αυτό... Αποφάσισε 12 παρά 10 να πήγε στο Ανέστη. Okay. Άλλοι την κάνουν. Ναι, ναι. Και αλλού έχει γίνει. Ναι. Άλλοι την κάνουν για παράδειγμα. Έτσι, εκεί 12 παρά 4 παρά 10, γράφει Χριστό Ανέστη ένα νεκρόν. Thug Life, βάζει και το γυαλί, έτσι, ναι. Και μπαίνει και τα σιγάρα. Ναι, πώς την κλείνει την εκπομπή το απόγευμα, τι. Έτσι. Ναι, ρε φίλε, έτσι πρέπει. Αυτό. Να προετοιμαστεί και ο άλλος να μπει στην ώρα του, ρε φίλε. Το ραδιοφωνικό, να ξέρετε, αυτό είναι. Έτσι, έχει δίκιο συνάδελφος. Μην βλέπετε που εμείς εδώ πέρα το έχουμε κάνει. Τελειώνει εκπομπή 12 και την κλείνουμε 12 και 10. Έχει δίκιο. Κάποιοι που το κάνουμε στο πρόγραμμα. Έχει δίκιο. Κανονικά πρέπει να την κλείνουμε 5 λεπτά νωρίτερα. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Για να ξεκινάμε και στην ώρα μας. Τέλος πάντων. Και εντωμεταξύ. Υπήρχε άγχος στα πρόσωπα των πιστών, θεωρείς. Υπήρχε και νευρισμός. Ναι. Ενώ στο έπεισε λάμπα και έσπασε κιόλας το φαναράκι που είχε. Τραγικό. Τέλος πάντων, ναι. Ίσως και σημαίνει από τον Θεό θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος. Οκ, okay, ειρωνεύεσαι, αλλά δεν πειράζει. Ρε φίλε. Είχε το μεταξύ έναν τύπο ψηλός, έτσι γεροδεμένος, ρε παιδί, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν λίγο χωριό. Οκ. Okay.
Φορούσε ένα μπλουζάκι κολλητό, το οποίο ήταν μέχρι εδώ και ήταν το στήθος, το στέρνο του και λίγο μέχρι το λαιμό, μέχρι την τρίχα, παιδί μου φαινόταν. Δηλαδή είχε αβυσαλαίο ντεκολτέ. Αυτό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Βυσταλαίο, όπως λέγεται. Και, να εκφράζει, παιδί μου φωναχτά, τον εκνευρισμό του. Mm-hmm. Και να παρασέρνει κι άλλους αυτό το τρυπάκι. Έτσι γίνεται. Πάντα ένας είναι που ξεκινάει η μανούρα και μετά έρχονται κι άλλο πίσω. Λέει και τόση ώρα, καλά λέει ο κύριος. Ναι, τέτοιες καταστάσεις. Και να έχει πει την κορυφαία ατάκα, mm-hmm. να βρει πρώτα απ' όλα το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Να το έχει κατεβάσει. Okay. Χριστούς και Παναγία. Ό,τι δεν. Δηλαδή. Αυτό τώρα εκείνη την ώρα άραγε, ήταν το Άγιο Πνεύμα μέσα του, ήρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Για λίγα λεπτά δεν ήταν σίγουρα. Ναι. Γιατί το ότι έχει κατεβάσει, επειδή ήταν η φάση που εγώ είχα μπει μέσα, γιατί ένιωθα ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Λέω, πλησιάζει η ώρα, δεν γίνεται, γιατί ναι. την έβγαζα έξω. Και ήμουν σχεδόν δίπλα του, ρε παιδί μου, και τον ακούω από πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και έχει κάτι δικού του εκεί πέρα, να πούμε, η αυλή του. Να την κρατήσει ναι, έτσι. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε που, τι, που άρχισε να αυτή το φως. Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν σέβονται τίποτα. Ναι. Ούτε ερώτε όσοι. Κομμουνιστέ, αγόρι μου. Ναι. Αλλά αυτά τώρα που έρχεται πάλι δεξιά. Ναι, σε σώσει τώρα. Ναι. Θα έρχεται το φως την ώρα του. Ναι, τώρα και λόγω από μέσα μου τώρα θα έρχεται ο Κούλης. Λέω και θα έχει ο φως, λέω 9 η ώρα θα είναι εδώ. Ακριβώς. Αυτά και φώναζε εντωμεταξύ στους αστυνομικούς και τους υπαλλήλους του αεροδρομίου. Αυτά τώρα που θα έρθει δεξιά να τα ξεχάσετε, λέει. Αυτά δεν θα γίνονταν, λέει. Όπω και τι ταλκά είχαν οι άνθρωποι έτσι μεγάλο Σάββατο που δούλευαν κιόλα έτσι, τι ωραία. Περίμεναν τον καθένα να του πήγε ναι. το. Ναι. Sky Meet το φως. 11 παρα 5 συνήθως αφήξουν το αεροδρόμιο Μακεδονία. Sky Meet το φως, λέει ο βλάσφημος, τα παιδιά, είναι δυνατόν. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα. Πες το σωστό, πες το, προσγειώνεται το φως. Προσγειώθηκε, μπήκε ο πάτερ, έτσι, μέσα, μέσα στο κτίριο, από την πίστα του αεροδρόμιου Μακεδονία και πάει το μεταξύ και το δίνει πρώτα σε κάτι αεροσυνοδούς που ήταν εκεί πέρα και σε κάτι παλιού στο αεροδρόμιο που το παίρνουν και ανεβαίνουν πάνω. Τον βλέπουν εντωμεταξύ από μακριά. Πάλι. Άιντε, γκράου, γίνεται δεύτερη φασαρία. Πάλι αυτό εδώ πέρα ναι. ο Νεοδημοκράτης. Καλά, το δίνετε σε αυτού! Πω, σοου είχαν δηλαδή. Εμείς περιμένουμε εδώ πέρα δύο ώρες, άλλοι πήγαν να το πάνε στην εκκλησία. Και εσύ το δίνετε σε αυτού! Άντε από πίσω τα λέει ξεφτά. Δώστε ναι. να πούμε και τα λεπά. Ακολουθούν κλασικά οι υπόλοιποι το παράδειγμα του συγκεκριμένου κυρίου. Και εντωμεταξύ πάντα. Επειδή τον όχλο και την μάζα δεν μπορείς να τους ελέγξεις. Mm-hmm. Όση ώρα περιμέναμε το Άγιο Φως, υπήρχε, ρε παιδί μου, μια ήρεμη στάση αναμονής. Εντάξει, φώναζε αυτός και πέρα ο γραφικός, okay, αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Όταν έρχεται το Άγιο Φως και υπάρχει μια κορδέλα ειδική τοποθετημένη, ρε παιδί μου, για να είναι ο παπάς που έχει το φως στα κεριά τη μία και ο κόσμος για να το πάρει από την άλλη. Πέφτουν όλοι σαν τα βόδια. Γιατί εκεί πέρα χάνεται ο πολιτισμός και η ευπρέπεια. Ναι. Εντάξει, και πέφτουν όλοι σαν τα βόδια. Λες και περνάει κανένας rock star. Και θέλουν να βγουν μια selfie μαζί του. Αυτοί όλοι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, Νίκο. Έχει όλες τις ηλικίες. Α, okay. Όταν σου λέω όλες οι ηλικίες. Ο τύπος που πέρανε τη μανούρα ήταν, ας πούμε, 50, ξέρω εγώ. 45. Πέρα, νομίζω ήταν. Mm-hmm. Έχει όλες τις ηλικίες. Και παιδιά έχει και τα λοιπά. Και πέφτουν όλοι σαν τα βόδια. Εγώ το μεταξύ κάθομαι, περιμένω σε μια γωνία, λέω κάποια στιγμή θα φτάσει και σε μένα. Το παίρνουν μπροστά, θα φτάσει και σε μένα. Και τους έβλεπα αυτό το πράγμα δηλαδή και χάθηκε τελείως ο πολιτισμός. Άλλοι τραβούσαν live στο Facebook. Καλά, αυτό είναι. Κάνανε live μετάδοση από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ρε δηλαδή, σεβαστείτε λίγο τη στιγμή. Δηλαδή, συν μετά, πολύ, συν yeah. μετά το αδιαχώρητο που έγινε στο πάρκινγκ, που παίρνουν όλοι το φως εντωμεταξύ και τρέχουνε. Κάνω αγώνα δρόμου και πάνε να πληρώσουν στο πάρκινγκ και έχει σημαστεί μια ώρα. Πρώτα οι παπάδες! Πόπορε, φίλε. Εγώ το μεταξύ περπατάω ψύχρεμος, ήρεμος και τα λοιπά. Όχι, λέω. Γιατί εγώ είμαι παλιό σε αυτό το κομμάτι πλέον. Και έχουν πέσει όλοι σαν τα βόδια στο πάρκινγκ και να φωνάζουν τον υπάλληλο που ήταν ο καημένος μέσα στο πάρκινγκ. Τι να κάνει κι αυτό, δε. Τι να πρωτοπρολάβει να κάνει. Μιλάμε για εκπληκτικές καταστάσεις. Ελαδάρα. Ελαδάρα, ναι. Κοίτα, σε κάποιες περιοχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έπαιξε αναπτήρας. Δεν γίνεται μην έπαιξε αναπτήρας. Ωραία, σίγουρα. Τι πια Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη ναι, μέσα το απλά. Δεν, στη Θεσσαλονίκη έφτασε. Άσε ρε. Άμα ρε λίγο έφτασε 10 η ώρα, πολλά μην έφτασε. Λέω, ο άλλος είπε ρε φίλε 12 παρα 10 Χριστός Ανέστη. Το είχε, να ξέρει το είχε. Οπότε αυτό το δεύτερο λάβετε τι ώρα, δεύτε, το λέει κανένα πεντάλεπτο πριν. Πεντάλεπτο? Ναι. Δηλαδή εσύ λες. Που σβήνουν τα φώτα στην εκκλησία μέσα. Φωτά, ναι. Ναι, αυτό το πράγμα. Παιδί μου, και στις 12 μετά ξαφνικά ακούς δηλαδή, μέσα στη σιωπή. Χριστόσα! Εσύ λες δηλαδή ότι ο δικός μου, ας πούμε, εκεί που ήμουνα, ναι. 45 λεπτά μετά την άφηξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Μακεδονία,
υπήρχε στην σχολή τυφλών. Εγώ σου λέω ότι πήγε σε κάποιες mainstream εκκλησίες. Δηλαδή στο παρακάτω στο κύριο Γεμεθόδιο, εγώ λέω ότι είχε. Είχε Άγιο Φως όπως. Παντού είχαν στη Θεσσαλονίκη. Εμάς εκεί στη σχολή τυφλών που ήμασταν έτσι. Ημίχρονο στο Λονδίνο 01. Ρε, στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν θέμα. Έξω, περιφερειακά ήταν το. Κάποιοι προλάβανε ωραία. Δεν ξέρω, φίλε. Καστοριά. Γιατί, Νίκο, τι είναι. Άγιο Φως. 15-20 λεπτά. Μπαμ, μπαμ, κατεβαίνει. Τι 15-20 λεπτά, ρε φίλε. Αξί. Στην Καστοριά τώρα, α πούμε, κάποιοι τύποι από την Καστοριά. Πού δεν προλάβανε στην Καστοριά. Δεν προλάβανε. Άστο. Τελείωσε εκεί, έπαιξαν απτήρα. Ναι. Μια φίλη μου ήταν στον Ιμφαίο. Mm-hmm. Και ανεβάζει. Ενώ μου στο αεροδρόμιο ανεβάζει story μετά Άγιο Φως. Και λέω. Ήταν έξω από την εκκλησία, όλοι με αναμένα τα γυαλιά. Εκεί έπαιξαν απτήρες, τι να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, γιατί εδώ διδάσκουμε πράγματα σαν εκπομπή. Εννοείται. Το Άγιο Φως ξεκίνησε να έρχεται Μεγάλο Σάββατο στην Ελλάδα από το 1988. Πριν το 1988, ερχόταν μία εβδομάδα μετά με το καράβι από το Ιεροσόλυμα. Δηλαδή, μία εβδομάδα ακριβώς, 7 μέρες μετά το Μεγάλο Σάββατο. Νίκο, τώρα το θέμα είναι γιατί έχει συμβεί όλο αυτό, φίλε. Ποιο κρύβεται πίσω από αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Υπάρχει κάποια συνωμοσία, θεωρεί και εσύ. Εγώ θέλω. ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρα. ΣΥΡΙΖΑ, αυτή φταίνε. Να σου πω εγώ. Δεν μπορούν να οργανώσουν ούτε μία άφηξη στο Αγίου Φωτός. Το Σάββατο λίγο που χάζευα ειδήσει, ρε παιδί μου, ήταν. Εντάξει, κάθε κανάλι, ρε φίλε, πώς γίνεται. Είναι αυτό ο ένα που έχει βάρδια, μάλλον. Ξέρεις, βγάζουν τις βάρδιες τώρα για τα Σαββατοκύριακα και τέτοια, ξέρω εγώ για τριήμερα και Πάσχα και δεν ξέρω εγώ το. Και ήταν μια κοπέλα στον Αλφα η οποία είχε βγάλει όλο το δελτίο. Δηλαδή είχε κάνει σίγουρα 3-4 ρεπορτάζ. Είχε σπικάζ από το. Εκεί που πηγαίνει πρώτα στο μετόχι στην πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω κάτι τέτοιο. Μπράβο. Ήταν εκεί πέρα. Ωραία. Δηλαδή όντω η γυναίκα, ρε παιδί μου, έβγαλε δελτίο. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή ό,τι βίντεο είχε. Γιατί ξέρει, δελτία παίζουν και βίντεο αρχείου, βίντεο από το διεθνή και τέτοια, ρε παιδί μου. Ό,τι βίντεο είχε ζωντανό τέλο πάντων ρεπορτάζ. Ωραία. Ήταν από αυτή την κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Το γνωστό και ως Ούζο. Όχι, δεν ήταν Ούζο, ρε φίλε. Απλά ήταν αυτή που δούλευε εκείνες τις μέρες, κατάλαβες. Λοιπόν. Και ήταν εκεί πέρα σε αυτό το μετόχι της πλάκας και ήταν έξαλλη δηλαδή με το ότι. Ναι, ναι, είχε αρκετή. Δεν είχε έρθει το φως και έλεγε και όλο το τελετουργικό που κάνουν εκεί πέρα που βγαίνει ο Πάτερ τέλος πάντων, πώς τον έλεγε, στην ωραία πύλη και κάνει τρεις φορές το γύρο και κάτι τέτοιο και ο κόσμος ήταν ανήσυχος και δεν ξέρω εγώ τι. Μήπως είχαμε θέμα στο πώς εμφανίστηκε, μήπως δεν εμφανίστηκε στην ώρα του. Ποιο? Όχι, εμφανίστηκε. Στην ώρα του, έτσι. Ναι. Όπως κάθε. Μόνο στον Έλληνα. Απλά η πτήση. Ναι, μόνο στον Έλληνα. Απλά η πτήση. Αυτό η Ελευσίνα μας την έκανε. Από τα Ιεροσόλυμα για την Ελευσίνα καθυστέρησε μια ώρα. Μάλιστα. Τι να πεις. Αυτά ήταν τα θέματα. Αυτά ήταν θέματα πραγματικά. Τώρα εμείς αν ήμασταν σοβαροί δημοσιογράφοι. Ναι. Θα είχαμε βγάλει κάποιον να μας πει τι έγινε με το φως. 100%. Ποιο να βγάλουμε, φίλε. Κάποιον από την εκκλησία. Να βγάλουμε φοβό εξωτερικό, τον Μάρκο τον Μπόλαρη. Κύριε Μπόλαρη, καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα σας. Κατάλαβες. Τον υπεύθυνο τύπου της εκκλησίας. Ναι. Εντάξει. Πώς τον λένε, κάποιος δεν υπάρχει λογικά. Ένα εφημέριο τάδε. Ένα γραφείο τύπου στην εκκλησία, ρε φίλε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Στην εκκλησία της Ελλάδος, γραφείο τύπου. Στην αρχιεπισκοπή, δηλαδή. Στην αρχιεπισκοπή, press office. Αλήθεια, δεν απλά θέλω να ζήσει και με άλλα πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Όχι, δεν νομίζω να είναι. Μόνο το παπαδαριό, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, δεν επηρεάζει. Εντάξει, αυτέ δεν σε επηρεάζει. Μπακύρι πέφτει. Επηρεάζει τώρα και συνέχεια. Μπακύρι πέφτει. Πέφτει, ναι, προφανώς. Δεν θα πέφτει. Εντάξει, εκεί επιτελεί άλλο έργο, φίλε. Δεν έχουν λεφτά. Όχι, ρε, αλλά είναι άλλη κατάσταση. Εντάξει. Τώρα γιατί έχουν λεφτά και έχουν το παγκάρι στις εκκλησίες, εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ έχω διαχωρίσει την πίστη με την εκκλησία. Κύριε φίλε, και τον παγκάρι κάπως. Σαν οργανισμό. Γιατί εγώ την εκκλησία στην Ελλάδα τη θεωρώ μια ανώνυμη επιχείρηση. Εντάξει. Τώρα εντάξει. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό, αλλά αληθινό. Άλλο η πίστη και η θρησκεία. Μου είπαν ότι Μεγάλη Παρασκευή. Και άλλο η εκκλησία. Όχι, Μεγάλη Πέμπτη. Ναι, ναι. Σε μια εκκλησία που ήταν κάτι. Πίστη, τέλος πάντων. Πίστη, θα έπρεπε να δούμε. Όχι, ρε. Α, είπα. Παρασκευή τελικά που το πιάνει το τσίπουρο. Σε γνωστό μαγαζί της Ξηροκρίνης. Της Ξηροκρίνης. Της Ξηροκρίνης. Της Ξηροκρίνης. Αλλά δεν ήταν τίποτα φοβερό. Ρωθό Βελιέτ. Άσο γνωστό πήγατε πάλι. Όχι. Α, σε άλλο μαγαζί εκεί πέρα. Όχι, πήγαμε σε ένα άλλο. Δεν ήταν τίποτα φοβερό. Εντάξει. Δεν ενθουσιάστηκε ο συνάδελφος. Όχι. Του χρόνου θα κάνετε απλά να γνωρίζετε για τον κύριο Αλέκο. Όχι. Τελικά κόπηκε για άλλους λόγους. Ο κύριος Αλέκος. Έχει συμβεί πράγματα, ναι. Κόπηκε για άλλους λόγους. Τέλος πάντων. Ανταλλάξαμε λόγια. Όπως έλεγα λοιπόν. Ναι. Τι έλεγα. Α, για το Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη σε μια εκκλησία πάνω κάπου εκεί στη Χαριλάου που ήταν κάτι γνωστή. Βγήκε δίσκος προς την ώρα που έλεγε τα Ευαγγέλια, μου είπανε. Δηλαδή πάνω στο prime time, ρε παιδί μου, της εκκλησίας σου. Δηλαδή κορύφωση. Σαν survivor, για να το βράδυ. Για να το καταλάβει κάποιο που δεν το ξέρει. Masterchef. Και βγήκανε δίσκοι, μου είπανε εκείνη την ώρα.
για να μαζευτούν χρήματα τα οποία θα πήγαιναν για έργα στον Πανάγιο Τάφο. Και μάλιστα είπε εκ του άμβωνος ο ιερέας ότι ρε παιδί μου, όποιος βοηθήσει θα πάρει ευλογία από τον Χριστό. Δηλαδή, όποιος δεν βοηθήσει. Θα πάρει ευλογία από τον Χριστό. Ναι. Ναι. Αυτό. Και όπως μου είπε η φίλη μου που ήταν εκεί, μου είπε ότι ο δίσκος γέμισε και μου λέει: Πήγε και 20 άρικα. Όλα καλά. Δηλαδή, αυτοί δεν ξέρουνε. Κατάλαβε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Πρέπει και κάπου στο μαγαζί να βγει ρεφτά. Δώστε τους, γιατί δεν έχουν και λεφτά. Η Εκκλησία είναι γνωστό, δεν έχει λεφτά. Εντάξει. Μην κοιτάτε που αν έδινε τώρα τα λεφτά η Ελλάδα ξεχρέωνε. Οκ, okay, αλλά αυτά την υπηρεσία της. Πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά... Πρέπει να βοηθήσουμε γιατί γίνονται έργα στον Πανάγιο Τάφο, ξέρω εγώ. Το Άγιο Όρος επίσης δεν έχει καθόλου λεφτά. Είναι και αυτό το Άγιο Όρος είναι ρεφτά κάτι ξεχωριστό. Ναι, είναι ένα άλλο. Ένα κράτος και είναι όντως ένα διαφορετικό κράτος. Είναι εκεί πέρα. Δηλαδή σκοτώνει κάποιον, πα στο Άγιο Όρος. Αν και έχει αστυνομία το Άγιο Όρος. Υπάρχει αστυνομία το Άγιο Όρος. Okay. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά συνεχίστε να δίνετε λεφτά στην Εκκλησία, γιατί δεν έχει κιόλας. Μπράβο σας. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι ανώνυμη επιχείρηση. Δυστυχώς. Φίλε, δεν είναι το αν δίνουν ή όχι. Το θέμα είναι το η σκέψη και την ώρα που βγαίνει ο δίσκος. Δηλαδή, ευλογία θα πάρεις. Άμα δεν βάλεις λεφτά για τον Πανάγιο, δεν θα πάρεις ευλογία. Ακριβώς. Και σου λέω, βγαίνουμε στο prime time εκεί που είναι όλος ο κόσμος αυτό, μέσα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι κατάνθρωπος, αλλά άμα βάλεις ένα εικοσάριο για τον Πανάγιο Τάφο, πάρεις ευλογία. Παίρνεις λίγο ρε παιδί μου. Πάρεις ευλογία, ναι. Όσο να είναι. Αυτό, στην δηλαδή. Τελική κρίση θα θυμηθεί ο μεγάλος ότι εσύ τότε, εκείνη τη μεγάλη Πέμπτη. Ναι. Πόσο έβαλες ένα κοσάρικο! Αδελφέ μου, εδώ είμαστε. Κοσάρικο, κοσάρικο, καλά. Κοσάρικο, εντάξει. Εγώ ο πάτερ έβαλα πενιντάρικο. Πενιντάρικο, πενιντάρικο. Εντάξει, εκατοστάρικο. Όσο πιο πολύ βάζεις, τόσο καλύτερο. Όπως εμείς, για παράδειγμα, έχουμε στην Κάτω Περαία μια εκκλησία. Δεν είναι αυτές οι διδαχές της σχέσης, Νίκο, όμως. Δηλαδή αυτό το έχουμε φτελήσει στο σκηνικό. Ναι, ναι. Όπως εμείς, σου λέω, κάτω στην Κάτω Περαία έχουμε την εκκλησία του Πέτρου και Παύλου. Την έχουμε, ρε παιδί μου. Είναι ένα μικρό υπόγειο, εντάξει, ικανοποιητικό από χώρο, πλευράς χώρου υπόγειο, το οποίο εδώ και πόσα χρόνια γίνονται λειτουργίες κανονικά, είναι μια εκκλησία. Από πάρα, υπάρχει κανονική βέβαια, η οποία χτίζεται εδώ και 15 χρόνια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Γιατί όταν ρωτάς κάποιον, ας πούμε, δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκλησία που είναι από πάνω. Οκ, okay, ναι. Η εκκλησία δηλαδή, σαν εκκλησία πανελληνίως, δεν έχει λεφτά για να δώσει να γίνει η εκκλησία στην Περαία. Στην Κάτω Περαία, γιατί πάνω Περαία έχει εκκλησία. Και έχετε βάλει το παγκάρι στην εκκλησία της Κάτω Περαίας για να μαζευτούν λεφτά για την ανέγερση του ναού. Γιατί δεν πάτε να ζητήσετε λεφτά από την εκκλησία. Και πρέπει να δίνουμε εμείς δηλαδή. Είναι όπως η θρηλυκή εκκλησία του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι. Τεράστια εκκλησία. Ναι. Η οποία εδώ και 20 χρόνια φτιάχνεται. Και έχει ξέρει το παγκάρι που βάζει χωρίς λεφτά. Και η δικιά μας 15 χρόνια. Ένα άνθρωπο τέλο πάντων του Πάου είχε πει. Δεν ξέρω να βάλω λεφτά μέσα. Εδώ και 20 χρόνια φτιάχνετε. Φαντάστηκα ποιο μπορεί να πει. Δεν παζεύτηκα λεφτά. Κατάλαβε. Είχε δίκιο. Ο μόνο αγάπη. Όχι, όχι. Τέλο πάντων. Απλά σε εμά φέτο κάνανε πρώτα γιατί βάλανε τι καλωσιέ ξανά. Καλά είναι. Εντάξει. Κάτι μπορεί να γίνει. Οκ. Λοιπόν, αυτά. Κάπω έτσι μεταξύ ποδοσφαίρου και θρησκεία ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα τη εκπομπή. Άλλωστε είναι δύο πράγματα που. Είναι και τα δύο θρησκεία. Ναι, εκτός από αυτό, ρε παιδί μου. Το ένα με το άλλο έχουν σχέση. Δηλαδή, πολλές φορές έχουν φύγει Παναγίες. Σωστό, ναι. Πολλές φορές θυμόμαστε τη θρησκεία και τους Αγίους. Ακριβώς. Εντάξει, και την Παναγία και τον Χριστό. Το Χριστό σου. Το δικό σου. Το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα όλα. Και τα εξαπτέρυγα. Λοιπόν, πριν πέσει φωτιά να μας κάψει, πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 Μπαλαντέρ. Παραπάμε για καμιά ώρα ακόμα. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Λονδίνο τότε να Άγιαξ 0-1 με τον γκολ του. Του. Van de Beek. Van de Beek, πώς τον λένε αυτόν τον. Νομίζω Van de Beek λέγεται. Έλα, Νίκο. Μάσης αυτό που έφυγες πριν ή. Το μάσησαν. Ή το κατάπιασα μάσητο. Όχι, το μάσησαν. Εντάξει, καλό ήταν. Δεν ήταν τόσο τοξικό όσο λες και εσύ. Εντάξει, τρογόταν. Που είχατε κουράγιο να φάτε γύρω, ρε παιδιά, σήμερα. Όχι, δεν έφαγα γύρω. Και καπάκι αύριο να έχει πάει. Ναι, οκ. Okay. Τι που γύρω. Ένα μπιφτεκάκι πήρα. Ο μαγαζί που δεν ξέρεις. Καλό ήταν. Καλό φάνη. Θα φάνη. Σωστό, ναι, θα φάνη. Δεν είχε άδικο στο πλούσιο. Άλλο που στην επόμενη μέρα φαίνονταν αυτά. Η κοιμά, ναι. Κοιμά μόναμα είναι το μαγαζί τσεκαρισμένο. Ρε παιδί μου, να το έχουμε τσεκάρει ότι είναι. Για να μην είναι όχι γάτα. Από άγνωστο, κατάλαβε. Για να μην είναι γάτα, εννοεί ο συνάδελφο. Για κοιμά. Ναι. Μιλάω πάντα. Ο γύρο είναι μια άλλη ιστορία. Ο γύρο είναι σε σπορό, κάτι. Από όποια το πάρει. Τοξικό είναι. Ακριβώ. Εκτό αν είναι στα κάρβουνα.
Τώρα και εσύ ρε φίλε, για στα κάρβουνα. Γιατί γαλλικό. Πώς δουλεύουν ρε φίλε γύρω στα κάρβουνα. Εντάξει. Λίγοι είναι. Όταν θα στο Μαρμαρά ένα Σαββατοκυριακό, θα πάμε να φάμε σε έναν τύπο. Θα έρθω φέτος, θα έρθω. Δεσμεύομαι. Θα πάμε να φάμε σε έναν τύπο. Ναι. Τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας. Ωραία, τον ξέρουν ελάχιστοι εκεί πέρα γύρω-γύρω. Είναι λίγο έξω από το Μαρμαρά, λίγο μετά το Πόρτο Καράς. Δεν σου γεμίζει καθόλου το μάτι. Γιατί το μαγαζί, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, είναι σε ένα μέρος τώρα λίγο περίεργο για αυτά και ο τύπος που το έχει είναι λίγο μεγάλος και αυτά. Αλλά έχει εκπληκτική μπριζόλα, εκπληκτικό σουβλάκι και τρομερό γύρω στα κάρβουνα, αν το πετύχουμε και που το βγάζει μόνο Σάββατο. Ναι. Αυτά. Αυτά. Πατάτα, φέτα, σαλάτα. Αυτά είναι τέλος. Ρετσίνα μπυραγιά σας αυτά. Δεν έχει τώρα ούτε medium rare, ούτε έχουμε και μπορώ κίνο, να κλείσω, ούτε ριζότα, μπορώ, ούτε κλείσω, ούτε μπορώ να κλείσω από τώρα δωμάτιο για να έρθω με τη συμβία ή είστε κλεισμένοι μέχρι τέτοια. Κλεισμένοι είναι, αλλά κάτι θα κάνουμε για σένα. Εντάξει. Συμβία, πήγε, έφυγε, πήγε η Χαλκιδική, μας άφησε εμάς εδώ πέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Παπαδόπουλος εδώ πέρα. Μπέρο κάμπα το πάγαμε. Άλλοι πάνε Χαλκιδική. Εμείς φεύγουμε. Τώρα να σου πω λίγο κάτι όμως, ρε φίλε. Έχει πολύ ντου στη Χαλκιδική, πολύ κόσμο τώρα πάλι. Και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα δούμε εκείνα τα κλασικά, τα πρώτα γραφικά story με τις ουρές στο πρώτο πόδι. Έχει γίνει και άνοιξαν ήδη και το Σαββατοκύριακο νομίζω μαγαζιά. Ναι, ρε. Όχι, πολύ καλό καιρό τώρα, μην λέμε σαχλαμάρες. Είχε, ναι. Και έχει ζέστη. Το Σάββατο βέβαια δεν ήταν καλό καιρό, γιατί έβριχε. Το απόγευμα. Ναι, αλλά την Κυριακή μετά έστρωσε, ήταν καλό. Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Έχει και ζέστη. Δηλαδή τώρα που λέει ο λόγος τώρα έτσι, έξω να βρίσκουμε κοντομάνικο, είσαι κομπλέ. Ακόμα και τώρα. Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάτι γίνεται, παιδιά. Πιο δυνατά. Κάτι γίνεται. Τι να χτίσεις μέσα. Άμα θες, έλα. Ευκαιρία για τότε να... Ο Καβαδίς είναι... Τι θα σε κάνω. Όχι, έλα. Όχι, έλα. Έλα, κοτάς. Τι, έλα, κοτάρα είσαι. Έλα. Όχι, ρε, κάνω τσαλτίδι. Ο τσαλτίδι δεν κάνει το πρωί. Έλα. Λέγαει τέτοια. Στραβώνω και το στόμα, ξεκάθεται και έτσι. Ναι, ο Καβαδίας για να καταλάβετε θα είχε να ανοίξει το κινητό του. Άλλες φορές θα ανοίξει το συμμετηρίο, αλλά σαν εγκανικό. Αλλά θα τον έχει στο τέρμα. Ναι, φίλε, γι' αυτό το κινητό. Για να τα ακούς, ρε φίλε, το έχεις. Ναι, δηλαδή, sorry κιόλας. Μιλάς, είπες μια δόνηση, λες και είναι να μην πω τι γιατί είναι η δόνηση. Ο Άγιαξ όμως, για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τον Άγιαξ μέσα στην περιοχή. Μπα. Ω! Όχι, μπα, τι πρόλαβα. Παραμένει. Ω! Φάση διαρκές. Η τότε να περνάει δύσκολα. Σε συνέχεια του πρώτου μηχρόνου, τα κολεγιόπαιδα από το Άμστερνταμ. Βέβαια, βέβαια. Κερκίδα. Όλοι. Ένας και ένας όλοι. Επιστήμονες. Από το Δελασάλ του Άμστερνταμ. Επιστήμονες, βέβαια. Μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Μπάτσελορ, ναι. Υψηλόβαθμα στελέχη σε εταιρείες. Βεβαίως, βεβαίως. Παγκόσμιοι ελληνικούς, βέβαια. Ωραίο το Άμστερνταμ, Νίκο, δεν έχουμε πάει. Το ξεκινάει. Να σου πω κάτι, από όλες τις mainstream πόλεις της Ευρώπης. Το Άμστερνταμ και το Παρίσι είναι αυτά που θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή. Ναι, όντως. Και το Παρίσι όχι τίποτα άλλο. Ρε, παιδί μου, γιατί θα ήθελα να το δω. Όχι ότι ξετρελαίνομαι. Δηλαδή, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω δει, δεν είναι ότι πεθαίνω κιόλας. Εγώ τους δικούς μου. Ναι. Που είχαμε πάει εκείνο το αυτόχρονο ταξίδι στις Βρυξέλλες, θα θυμάσαι τον περασμένο. Ναι, 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 ναι. Είχα ψαχτεί και είδα ότι με το τρένο το Παρίσι από τις Βρυξέλλες είναι μία ώρα και κάτι. Και τι το πήρατε, μωρέ. Τι έκανα καμιά 90 ευρώ. Όχι, δεν ήταν ακριβό κιόλας. 15-20 ευρώ το εισιτήριο. Αυτό τους λέω, ρε παιδιά τους λέω. Γιατί να μην πάμε στο Παρίσι, λέω. Αφήστε τις Βρυξέλλες, λέω. Τις Βρυξέλλες θα τις δούμε. Αφήστε το Παρίσι και ελάτε στο. Ναι. Πάμε ένα Παρισάκι. Που λέει και διαφήμιση κάποτε. Κατάλαβες, δεν θέλανε. Και το Άμστερνταμ είναι πολύ ωραίο. Ούτε από εκείνο είναι μακριά. Και μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικό και το Ρότερνταμ. Δηλαδή που είναι και κοντά. Τώρα η Ολλανδία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Οπότε πρέπει να είναι κοντά από κανένα δύο ώρα νομίζω είναι. Γενικά εκεί πέρα είναι ωραία, ρε παιδί μου, πάνω. Κάτι Βέλγια, κάτι. Πάνω για μας, για τους κάτω χώρες, βέβαια. Είναι κάτω χώρες. Ή όπως έγραψε μια εφημερίδα, στο βουνό. Στο βουνό. Ναι, στα βουνά της Ολλανδίας. Στο βουνό, αυτά, στα βουνά της Ολλανδίας. Είναι διαφορετικό από εμάς, γι' αυτό είναι και ωραίο. Είναι μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη φιλοσοφία, πιο ευρωπαϊκά. Οκ, okay, εδώ πέρα. Ό,τι είναι να δεις, το έχεις δει. Εδώ είναι Βαλκάνια, Νίκο. Μαλώνεις για το φως στα αεροδρόμια, περιμένει να έρθει το Άγιο Φως, είναι και μαλώνεις. Αυτό, κατάλαβες. Εδώ, Σερβία, εδώ πέρα, να πούμε, Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια. Εντάξει, πώς εκείνη η λέξη στα Σέρβικα που μου έλεγε στην Πρισιά. Πίτσκου. Πίτσκου. Εδώ πίτσκου, έχει και τέτοια. Έχει κι άλλα, και τόσο από πίτσκου, έχει κι άλλα επιτυχημένα. Ενώ εκεί είναι Ευρώπη, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Χολύπτσε. Πάλι αόρατο. Είπε, χολύπτσε, θα μην την ψάξει. Χολύπτσε τώρα, να σου κάτσει τώρα, δεν χολύπτσε. Πού είσαι, αδελφέ μου. Όλα καλά. Τι έγινε. Όχι, όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά, αδελφέ μου, συνέχισε έτσι.
Λίγο στα θέματά μας, τι γίνεται, ρε φίλε, για πες λίγο. Τι να γίνει, υπάρχει μια. Τελικό κυπέλλο Ελλάδος και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι τραγικό για μένα. Μέγιστη ξεφτύλα, εγγύη. Αυτό είναι για μένα τραγικό. Μέγιστη ξεφτύλα. Να σου πω κάτι. Δεν σου είπα να πεις, ας πούμε, από 20.000, okay, αλλά βάλε μια δεκαπεντάρια. Γιατί, ρε φίλε. Μια δεκαπεντάρια γιατί φοβούνται. Okay. Μα καλά, τι φοβούνται, συγγνώμη, δεν είναι το ΑΚΑ το πιο ασφαλές γήπεδο στον πλανήτη Γη. Πέρσι δεν κατέβηκαν, ξέρω εγώ πόσοι κατέβηκαν. Μη σου πάρω και τα πρωτεία. Όσοι και αν ήταν λιγότερο τον Άρη, ρε παιδί μου, okay. Μια δεκαπεντάρια δεν ήταν πέρσι πάλι. Δεν ξέρω, νομίζω 20 πρέπει να ήταν. Άντε, 20 άραπε. Ή κάτι, όχι, και 18. Κάτι. Έχω αρχίσει να καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλο αυτό δημιουργείται από την αστυνομία γιατί δεν θέλουν να βάζουν μπελά στο κεφάλι του. Όχι, είναι. Η αστυνομία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Ναι, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Γιατί. Και αυτό το πρόσεξε με λίγο. Αν το σκεφτεί, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, σου λέει η αστυνομία ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Δηλαδή, ρε φίλε, τι κάνει, αν δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Ωραία. Για μένα θα είναι μέγιστη ξεφτύλα η κλεισμένο του θυρών ο τελικό. Μέγιστη ξεφτύλα. Είναι δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ο αρχηγό τη ελληνική αστυνομία και σκέφτεται να του περιμένουμε στι αφίδινε, πώ λέγονται εκεί πέρα. Να τσεκάρουμε τα πούλμα, να περνάει ένα-ένα. Περνάει στην παρότι, πάμε λίγο. Άκα, πάλι. Την ταλαιπώρια θα τη φάει ο Θεσσαλονικιός. Γιατί αν ο Θεσσαλονικιός ξεκινήσει με το πούλμαντο να κατέβει στην Αθήνα πάλι, ναι. Θα πρέπει να φύγει, να μαζευτεί 5-6 ώρα, να πάει στα Μάλγαρα, να κάτσει, να κάτσει 2 ώρες στα Μάλγαρα, από τα Μάλγαρα να φύγει, να περιμένει να φύγει άλλες 2 ώρες και να φτάσει κατά τις 6 στο γήπεδο. Ελληνικό οπαδό, πάνω στην τριάδα του δεν τον νοιάζει κιόλας. Ναι, το ξέρω, αλλά ναι, τον οπαδό τον νοιάζει, οκ. Okay. Βάλτε λίγο κάτω όλα αυτά τι του βγαίνει του κάθε οπαδό όταν ανακατεύει. Τους μπάτσους οικονομικά. Όμως, τους ωραία. Και επίσης μια φορά, ρε φίλε, ας το ζήσουν και άλλοι. Ναι. Ας ξεκινήσει ο φίλος της ΑΕΚ να μείνει στις Αθήνες με τα πούλμαν. Ναι. Ωραία, να περιμένει άλλοι τόσο στα Μάλγαρα. Αυτό είναι εδώ. Να μπει στο Καφταζόγλιο, ξέρω εγώ. Ναι. Ωραία. Γιατί να το τρώει πάω ο Αριανός όταν κατέβαινε τέλος πάντων. Που είχε κάνει μεγαλύτερο παιδί και στην ιστορία. Έτσι, τα λέμε αυτά. Τα είναι γνωστά. Στην ιστορία. Τα έχουμε πει. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ωραία. Που κατέβηκαν 42.000 Αριανοί. Αν το κάνει χωρίς κόσμο είναι. Ξεφτύλα μέγιστη. Αν και επειδή είναι εκλογές, δεν νομίζω ότι θα το κάνει χωρίς κόσμο, να ξέρεις. Κοίτα, επειδή όμως ο Βασιλιάδης είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του. Ναι, ναι. Και το έδειξε με την αναδιάρθρωση. Αν μη τι άλλο. Το έδειξε με την αναδιάρθρωση. Εγώ σου μιλάω με επιχειρήματα. Με αναδιάρθρωση είχε και το μαχαίρι, είχε και το καρπούζι. Ήταν σε θέση ισχύως. Τώρα δεν είναι θεωρίας. Τι να σου πω, ρε φίλε. Αν θεωρούν αυτοί ότι το να γίνει ένας τελικός κυπέλλου Ελλάδος στο ΑΚΑ υποτίθεται ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο και. Ωραία, χωρίς κόσμο. Εγώ πρόσφατα βρέθηκα τελικό με παιδάκια. Με παιδάκια. Έτσι. Στα δύο ωράκια. Ήταν μια ιδέα, ναι, το σκηνικό. Ειλικρινά μιλάω. Ναι. Έτσι. Μα γιατί δεν είναι ωραίο να έχει παιδάκια το γήπεδο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, παιδάκια. Είναι, δεν ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να έχει κόσμο και να μπορεί να έχει τα παιδάκια. Εκεί θα είναι το ωραίο. Ναι. Το να έχει μόνο παιδάκια δεν είναι ωραίο. Ωραία. Το να γίνει τελικός χωρίς κόσμο είναι ξεφτύλα. Λέω εγώ. Έτσι. Έτσι λέω εγώ. Τι να πω. Δηλαδή υποτίθεται ότι είναι θέαμα. Υποτίθεται. Έτσι. Και πέρσι που τελικός έγινε στο ΑΚΑ δεν έγινε τίποτα. Πρόσεξε. Είναι ένας τελικός ο οποίος έχει επίσης, ενδιαφέρον. Επίσης που τελικός έγινε στο... Πες το. Στο Βόλο. You had one job. Από το Βόλο. Ήταν εκπληκτικός σχεδιασμός. You had one job. Δεν την έκανε τη δουλειά σου όμως. Άφησε την πεζογέφυρα έτσι. Τι να σε κάνω μετά. Γιατί εδώ πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Ένας λέει όχι να γίνει χωρίς κόσμο και άλλος λέει τα κολόπεδα οι οπαδοί. Ωραία. Δεν είναι όμως μόνο, δεν είναι ούτε το ένα άκρο το άλλο. Είναι έτσι, κάπου στη μέση. Έτσι. Και επίσης αν είχαμε νόμους και θεσμικό πλαίσιο για όλα τα θέματα και κανονισμούς, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Προφανώς και ο οπαδός που κατεβαίνει για να κάνει φασαρία φταίει. Από την άλλη φταίει και η αστυνομία που δεν το καταστέλει ή δεν το προτρέπει. Όχι προτρέπει, δεν το προβλέπει, συγγνώμη. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία. Τώρα, αυτό βέβαια που λέω είναι πλέον, γιατί γινόταν μέχρι και πριν 10-12 χρόνια στην Ελλάδα αυτό. Φαντάζει τοπικό να μπούμε σε μια διαδικασία όχι μόνο για τον τελικό του κυπέλλου, δηλαδή του χρόνου. Γιατί να μην γίνει πάω κάρση του με κόσμο και των δύο ομάδων. Όπως γινόταν, μην πάτε πολύ μακριά, δεκαετία 90, το 2005, σεζόν 4-5, έγινε το πάω κάρση Τούμπα και το 2-2 με κόσμο και τον δύο. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Εντάξει. Κάνεις φασαρία. Γενικά το τελευταίο καιρό Λουσσαλονίκη και τα πράγματα είναι λίγο. Οκ. Ναι, ενώ τότε ήταν. Όχι, τον τελευταίο καιρό Νίκο, εδώ και κανένα δίμηνο λίγο η κατάσταση δεν ελέγχεται και πολύ. Εντάξει, anyway. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Ποτέ δεν ήταν ελεγχόμενο ελληνικό, αλλά τώρα να σου πω ναι, κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα το τελευταίο καιρό γίνονται πράγματα γενικότερα στην πόλη. Δεν είσαι εξωγήινο. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι μόνο τον τελευταίο καιρό, τελευταία 3 χρόνια. Το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, εγώ θα σου πω. Ναι.
Λοιπόν, και πλέον όλα τα γήπεδα, έτσι όσο έχουν συστήματα παρακολούθηση, κουλουπού, κανένα μας δεν ξαναμπαίνει στο γήπεδο. Διαβίου. Αυτό σου λέω. Διαβίου αποκλεισμό στα γήπεδα. Τον εντοπίζει με την κάμερα, τον πιάνει. Ακριβώς, πολύ καλά τα είπες, Βασίλη, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ασχολήθηκες με το περιεχόμενο της εκπομπής. Ευτερία στα αρχαία μας, φίλε, ο άνθρωπος, τι να κάνει, τον έπνιξε το δίκιο. Τι να κάνει. Ο Βασίλης, εντάξει, που είναι γνωστός για τις οπαδικές του εκδρομές, γιατί. Χιλιόμετρα. Βασίλη, στο τελικό του ΑΚΑ έχεις πάει στη μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση. Όχι. Πρέπει να είσαι, φίλε, ένας από τους πέντε που δεν πήγανε. Εδώ εννοείς το ραδιόφωνο. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, ρε Βασίλη. Πολλά. Έναν αριθμό. 12. Το 7 ίσω, από το 7. Αυτό είναι αλήθεια. Από το 7. Από το, δηλαδή από τον Ντούσαν Μπάκεβιτς εδώ πέρα, από τον Πρίβιο τον Ερέτβα, μάλιστα. Τον Καβάδη, γιατί έχει ζήσει κι αυτός. Μάλιστα. Ίσως πιο παλιό σχολείτη εδώ. Τι? Ο Ζάτσης είναι ο πιο παλιός. Και μια ζωή ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Είχε περισσότερη σπιρτάδα στα μάτια του παιδί μου τα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον όχι. Μεγάλος κι αυτός. Αυτός που είναι άδεια, έχει πάλι. Ακόμα? Το σκύλο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, που σου έπλακα το εγκόμενο ένα διάρθρωση, οκ. Okay. Και έχει μεγαλύτερη αξία όταν ακούγεται από κάποιον που είναι οπαδός άλλης ομάδας, γιατί τώρα μιλάμε για ένα τελικό παίζω ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Okay. Βρείτε έναν τρόπο, επιτέλους στην Ελλάδα, να έχουμε κόσμο και των δύο ομάδων. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας τρόπος. Δεν λέω, οκ, okay, πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ή άμα βάλεις κόσμο και τον δύο, σε ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε ένα ΠΑΟΚ Άρης, σε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι, οκ. Okay. Δεδομένο είναι. Αλλά οι οπαδοί, όσο και να πλακώνονται μεταξύ τους, να ξέρετε ότι θα το θέλουν αυτό. Πέρα από τους δύο-τρεις χαζούς που πάνε στο γήπεδο για να κάνουν μανούρες. Δηλαδή στην Αγγλία, που σκοτωνόντουσαν στην κυριολεξία, πώς βρήκανε άκρη τελικά. Βάλτε το μαχαίρι στο λαιμό και πείτε. Κάνεις επεισόδια, δεν παίζει Ευρώπη του χρόνου. Τελειώσαμε. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ποτέ λύση και κλεισμένο το θυρών. Μην γίνεται. Είμαστε των άκρων. Δεν γίνεται. Δεν είναι λύση αυτό το πράγμα. Δεν είναι λύση. Και αυτή η λογική ότι άστο να φύγει από πάνω μου τώρα, πού να μπλέκω και όλα αυτά. Τότε γιατί είσαι, κύριε φίλε. Δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια. Όχι, δεν μπορεί. Μπορείς να εγγυηθείς την ασφάλεια. Συμπληρώνω. Βαριέσαι να εγγυηθείς την ασφάλεια και δεν θες να βάλεις μπελά στο κεφάλι δεν σου. Δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια. Σώπα, ρε φίλε. Γιατί πληρώνω τότε αν δεν μπορείς να εγγυηθείς την ασφάλεια. Θα με περιμένω να μου δώσουν κλίση αυτή τώρα με αυτά που του έρθουν. Έχεις φίλους εκεί πέρα, δεν είναι το πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Καλύτερο σου φίλο αστυνομική είναι αυτό. Αλήθεια αυτό, δηλαδή. Ανταποκλείται πλήρως. Πάλι με δύο ήμουν προχθές. Πότε έχει υπηρεσία, αύριο εγώ χορεπώ. Εντάξει, okay, ναι. Χαρά. Αδέλφια. Ναι. Βρείτε έναν τρόπο. Μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια. Δεν δίνει εισιτήρια γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Για μένα, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πρέπει να έρθουν σε μια συνεννόηση. Νομίζω ότι δεν έχουν συνεννόηση, αλλά και οι δύο έχουν μεταφέρει την άποψή του, τη θέση του ότι εμεί θέλουμε κόσμο. Έχουν μια κοινή γραμμή σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έχει επικοινωνηθεί ναι. Από τι δύο πλευρέ αυτό το πράγμα. Ας συνεχθούν λοιπόν όσο δύσκολο και είναι τα τελευταία χρόνια αυτές οι δημάδες να συνδεθούν, γιατί είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι όσα έχουν γίνει, και ας πούμε το εξής, ότι άμα δεν έχει κόσμο, εμείς δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Να σου πω. Καλό! Ωραίο! Εσύ πότε είναι, κάπου νομίζω. 11 Μαΐου. Βρε, 11 Μαΐου, ναι. Πότε ήταν να γίνει μια σύσκεψη, είναι να γίνει μια σύσκεψη. Τώρα, την Πέμπτη δεν είναι να γίνει. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι να γίνει η σύσκεψη, ναι. Αυτό που δεν θυμάμαι. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μαζί, ότι κύριε Βασιλιάδη, αν δεν έχει κόσμο στο μάτς, εμείς δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε και θα ξεφτυλιστείτε. Και ας μην πάρει κανένα στο κύπελο στο τέλος. Και κλεισμένο το θυρό. Γιατί, πρόσεξε με λίγο. Γιατί μπορεί να γίνουν επεισόδια. Το ποδόσφαιρο. Δεν πέσει καθόλου. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Το οποίο παίζεται για τον κόσμο. Ναι. Άμα δεν έχει κόσμο. Και στο τότε να μάγιαξε παράδειγμα, μπορεί να γίνουν επεισόδια, ρε φίλε. Εντάξει, τι κάνουμε. Να μην γίνει το παιχνίδι. Βλέπετε τα μούτρα των οπαδών του Άγιαξ πώς είναι. Σαν να έχουν βγει από τις φυλακές των Διαβατών. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό. Το ποδόσφαιρο. Εδώ μπορεί να συζητιέται κάτι τέτοιο. Ωραία. Και να μην υπάρχει γενική καταγραφή. Το ποδόσφαιρο παίζεται για τον κόσμο. Και με αυτές τις αποφάσεις δεν οδηγούμαστε προς κάποια λύση ή συμμόρφωση των οπαδών. Ότι κοιτάξτε να γίνεται καλή για να έχουμε ξανά κόσμο. Δεν πάει έτσι.
Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ο Πάοκ και η ΑΕΚ να πάνε να πούν τον Βασιλιάδη, δεν βάζει κόσμο, δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Κάτσε πάρε τον Κυλκή για ένα τηλέφωνο. Έλα, Κυριακό. Κυριακό, έλα. Άκου, έλα, έχω μια ιδέα. Είμαι, ναι. Έχω μια ιδέα. Ναι, του Χρήσανθου, ναι. Έχω μια ιδέα. Αυτό. Να σου πω, είναι αστείο. Θα πάρω το Μινά τον Λισάνδρου, που είναι και πατριωτάκι μου. Είναι αστείο το σκηνικό πάντως. Είναι. Στο τέλος, εγώ δεν πιστεύω θα γίνει κλεισμένο θυρών. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική και ο υπουργός, ο υφυπουργός μάλλον τέλος πάντων, που του είναι τόσο παρεμβατικό σε διάφορα θέματα, θα παρέμβει και εδώ, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση, γιατί ξέρει και αυτός ότι και κλεισμένο το θυρών. Μόνο με παιδιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Και παίζεις και πας στο παιδότοπο. Λες και πας στο παιδότοπο. Και ένα κρύο εκείνη τη μέρα, Νίκο, παγωνιά μέσα στο γήπεδο, δεν είχε θέρμανση. Πω, συνηθισμένη. Ούτε εκεί. Ναι, ωραία. Και ήταν και τα παιδάκια από πάνω όλη την ώρα. Σου μιλάω τώρα για. Δηλαδή έμπαινες και λες, πείτε παιδότοπος κανονικός. Μιχαλάκι, μία και αγόρι μου, μην τον πειράζει το Γιωργάκι. Παιδότοπος. Ναι. Και ήταν τελικό κυπέλου μπάσκετ. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω. Τέλος πάντων. Τώρα έχω μπροστά μου ένα άρθρο για το Tinder. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Εντάξει. Τι δίνει τέτοιο. Στο Tinder λέει το σεξ γίνεται τυχαία. Μια δημοσιογράφος πέρασε 2 εβδομάδες στο Tinder και κατέγραψε τυχαίες και μη αναστροφές. Είχες, εσύ που πέρασε 2 εβδομάδες στο Tinder, για δηλαδή. Έχει στο Tinder, φίλε, 2 εβδομάδες θα είχε. Έπαιξε μπαλίτσα. Προφανώς. Ποιο είναι, λέει, το savoir vivre των matches. Τι είναι το super like, πόσα μήχανη μπορεί. Το super like, εγώ προχθές έμαθα τι είναι. Τι είναι το super like. Με το που γίνεται το super like. Ναι. Το super like πρέπει να πληρώσει νομίζω για να το έχεις. Δεν είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Περίμενα να θυμηθώ τώρα, γιατί αυτό ήταν πριν, ναι, πιο καμιά 6-7 μπέρες που είχα βγει μετά. Το super like πρέπει να πληρώσει, το θυμάμαι δεδομένα, αυτό δεν θυμάμαι το ποσό ακριβώς. Και ρε παιδί μου, με το που γίνεται, ουσιαστικά μπορείς αμέσως να δεις φωτογραφίες, κάτι τέτοιο τώρα, γιατί δεν το ξέρω και εγώ το Tinder πώς δουλεύει, να πω, δεν το δουλέψει, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά έχω φίλο που το δουλεύει και κάνει, ναι, δουλειά γενικότερα. Έλα! Το τελευταίο καιρό έχει εισηγήσει λίγο. Αλλά... Παίζει μπαλίτσα δηλαδή, να δει από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και μας τα λέει το super like, αλλά δεν το Tinder δηλαδή είναι μόνο για σεξ. Μόνο. Αποκλειστικά. Ναι, ναι. Βρίσκεστε δηλαδή. Από τη στιγμή που υπάρχει perfect match, σημαίνει, ναι, ότι θέλετε να το. Ναι. Να... Και βρίσκεστε δηλαδή σαν perfect strangers, το κάνετε ένα βράδυ και τέλος. Θεωρητικά αυτό είναι. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει όσο παντρεύεται πλέον το Tinder. Μπορεί να ερωτευτείς δηλαδή. Ρε φίλε. Μάλιστα. Μπορεί να ξεκινήσει κάπως έτσι, αλλά ήταν μια σπίθα στην αρχή. Θες σε μια εκπομπή να κατεβάσει ένα από του δυο μας στην εφαρμογή και για το χαβάλε να πούμε λίγο στη δικασία. Για κέντρο, θα έχει πολύ τα λαβέρι. Τι? Είμαστε για κέντρο, γιατί θα έχει πολύ τα λαβέρι. 100%. Δουλεύει με το GPS, ρε παιδί μου, και είναι ένα γύρο. Πού είσαι, εγώ είμαι, λέω το σοφού. Ναι. Εγώ είμαι Αριστοτέλους. Να δει, α πούμε, τα παιδιά εδώ στην εστία σίγουρα δουλεύουν. Καλά, πέρα την εστία, είσαι από το σκόπο μόνο για Tinder. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Στίχημαν.gr είναι μαζί μας. Έτσι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, μπορείτε να ποντάρετε στο τότε ένα Μάγιαξ, το οποίο είναι στο 0-1 στο 67. Ωραία. Με τον γκολ του Άγιαξ από το πρώτο ημίχρονο. Κάπως τότε να παλεύει για την ισοφάριση. Δεν είναι εκείνο το δράμα που ήταν το πρώτο ημίχρονο, που ο Άγιαξ στα πρώτα 35 λεπτά είχε τον έλεγχο αποκλειστικά. Το παλεύει τότε, αλλά τέλος πάντων. Στίχημα λοιπόν με τις καλύτερες αποδόσεις, στην μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, όπου και αν βρίσκεστε. Κατεβάζετε την εφαρμογή και την έχετε μαζί σας. Για να στοιχηματίσετε και με το καζίνο στοίχημα με πάρα πολλές επιλογές και με το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. 11.30 φτάσαμε με αυτά και με αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Με τον Βασίλη δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό το επεισόδιο το τελευταίο που τόσο πολύ κουβέντα έγινε. Το βλέπεις και εσύ, Βασίλη. Δεν θα πω τι έχει γίνει, αλλά το επεισόδιο δεν έχετε δει. Εντάξει, okay. Πού έχει πιάσει η ζώνη αυτή, 8 και τελευταία. 8 και τελευταία, δηλαδή πρέπει να πω. Πόσα επεισόδια έχει ακόμα, 3. Α, ναι. 6 σεζόν και τέλος, 6 επεισόδια. Ναι. 8 νομίζω ότι είναι. Λογικά, ναι. Τέλος πάντων. Okay. Μάλιστα. Πάμε να καταλήξουμε, Βασίλη, όπως με το θρυλικό Lost τότε, αν το έβλεπες. Το οποίο, ρε φίλε, ενώ είχε δύο πανέμορφες δύο πρώτες σεζόν. Από εκεί και μετά, δηλαδή, ενώ ήταν καταπληκτικό, μετά, ρε παιδί μου, έλεγες να το τελειώσω γιατί το είδα, ας πούμε. Καταλαβες. Αυτό. Μέχρι εκεί, τέλος πάντων. Εκεί, στο Game of Thrones δεν είναι έτσι, εντάξει. Ναι, οκ, okay, δύο τελευταίες, ναι. Οκ. Okay. Δεν είναι και 8 σεζόν, αυτό. Το Lost πώς είναι, 5 σταμάτησε. Ή 4 ή 5 νομίζω. 7. 7 το Lost, όχι τόσο πολύ. 7 ήταν. Καλά θυμάμαι, Βασίλη. 7 σεζόν πήγε το Lost, ρε. Παίζει να ήταν 7. Dharma Initiative. Τέλος πάντων. Ο Νίκος δεν βλέπει τον παραγγείλμα για να κάνω κουβέντα, δεν πειράζει. Είχα δει πριν 8 χρόνια.
Και είπε ότι είδε τα δύο. Έξι. Έξι, οκ. Είδε τα δύο πρώτα επεισόδια και δεν σε έψανε. Ο Άγιαξ εδώ πέρα. Επικίνδυνα μπροστά, Νίκο. Δοκάρι για τον Άγιαξ. Δοκάρι που ίσω να κρατάει τότε να με φύλλε στην πρόκριση γιατί έγινε και 0-2. Μετά φυλάκια δεν. Στο 78 είχε το δοκάρι. Κοίτα, τότε να μην είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την ξεγράψει ενώ ψιά Άμστερνταμ. Okay. Ναι, αλλά αν το έκανε 0-2 εδώ, ο Άγιαξ νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα γυρνούσε κάτι. Ο Γιώργη Άγαλμα του Γιάννη Πουλόπουλου. Ναι. Τώρα ο Παπουλόπουλο είδε τον Γκάλι που τραγουδούσε με το Χολί. Όχι. Δεν το είδε. Στο Κώστα Ναβαρίνο. Ναι. Που βρέθηκε ο Νίκ. Ναι. Ήταν ο Χολί και ήταν... τραγουδούσε, ναι. Νομίζω ο Χρήστος. Ο Χρήστος πιο εύκολο έγινε όταν αυτό για πες. Αδελφός. Ναι. Λοιπόν. Ποιο το μάθημα που ακουγόταν. Αυτό ήταν η Ορδανία, Τζόνι. Ναι. Okay. Και έχει πάει ο Χολίδης με τον Γκάλι και τραγουδάνε μαζί το φίλε, αλλά απόψε που πονάω. Για τραγουδούσε ο Γκάλι αυτό το πράγμα, υπάρχει κάπου ηχητικό αυτό. Ναι, ναι, υπάρχει βίντεο, φίλε. Τι λέει, φίλε, πώς τραγουδούσε ο Γκάλι. Στο site που δουλεύει, ψιθεριστά, okay, όχι φωναχτά. Ναι. Στο site που δουλεύει υπήρχε χθε, αλλά δεν το είδα. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Κύριε Πάπο. Δεν είναι πια. Ωραίο κομμάτι. Θα μπορούσαμε του χρόνου, αν συνεχίσουμε και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι άλλο. Να φέρουμε τον Νίκο Γκάλι. Πέρα από τον Χολίδη. 100%. Ναι. Γιατί δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Δεν γίνεται δύσκολα. Όχι, όχι. Είναι και πολύ ιδιότροπος από ό,τι ξέρω. Ναι. Ο Πουλόπουλος. Να κάνω μια εκπομπή. Πώς ήταν εκείνη που είχε στο Μέγκα κάποτε ο Καρπετόπουλος με τον τόσα λένε οι άντρες μεταξύ τους. Ούτε που τη θυμάμαι. Ήταν μια βραδινή εκπομπή κάθε Πέμπτη νομίζω. Και είχε ήχο τη εκπομπή το τραγούδι του Πουλόπουλου αυτό. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε όσο λένε η νίκη μεταξύ τους. Δεν είναι καλό. Δεν το άρεσε. Δεν το άρεσε. Δεν μ' αρέσει, όχι. Δεν μ' ακούστηκε καλά. Μάλιστα. Ωραία. Γενικά, πες λίγο ρε φίλε, τι άλλο γίνεται γενικότερα στις ομάδες. Άρης τι κάνει, υπάρχει, υφίσταται. Ναι, γιατί δεν μην υφίσταται. Ωραία αυτή η αγωνιστική τελευταία έτσι μετά τον Πάσχα και το πάει για πολύ ωραία. Είναι δηλαδή οι παίχτες, οι περισσότεροι, γιατί το κίνητρο πλέον την Κυριακή το έχουν μόνο δύο-τρεις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή. Ο Άγιαξ πήγα να πω σκεφτόμενο τον Μπα Γιάννα. Ο Μπα Γιάννα, αλλά εντάξει, είναι ο Άγιαξ Υπήρου. Ο Μπα Γιάννα είναι όφη και. Αστέρα Τρίπολη. Τι το έχει καθαρίσει, όχι, το έχει καθαρίσει. Δεν το έχει καθαρίσει ακόμα εντελώ. Ναι. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι διάφορα. Τώρα σκεφτείτε τον ποδοσφαιριστή, τα λέγαμε και πριν. Πάει στι διακοπέ του Πάσχα με τη χρονιά ουσιαστικά να έχει τελειώσει, γυρίζει και έχει να δώσει ακόμα ένα μάτ. Δηλαδή λέει. Όντως ξεντέρωτο. Ναι, ενώ ήδη σκέφτονται παραλίες, διακοπές, από εδώ, από εκεί να γυρίσουν. Ναι. Και τους βάζεις τώρα, δηλαδή, τώρα σκεφτείτε που του ΠΑΟΚ είδατε πώς είναι στο μάσο με τον Αστέρα Τρίπολης, εκεί που σφάξατε τον Αστέρα. Ναι. Μάτωσε, ναι. Άσε πήγε το βάρο, το δείχνει. Ναι. Τώρα σκεφτείτε, δηλαδή, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, άντε πες έχετε και τον τελικό εσείς, αλλά πάει τώρα στα Γιάννα να παίξουμε τον Μπάς. Έχει ρε φίλε κίνητρο, είναι αυτό το αίτητο. Το έχουν όλοι στο νου τους. Ναι. Ο παίκτη του Άρη τώρα να πάει να παίξει με την Ξάνθη Κυριακή 7 η ώρα δηλαδή στο Βικελίδης. Πω, λέει ο άλλος. Δύσκολα. Να τους καταλαβαίνουμε και λίγο τους παίκτες κάποιες φορές. Όλοι περιμένουν τη Δευτέρα, είναι η αλήθεια. Όχι απαραίτητα. Γιατί όχι απαραίτητα. Γιατί δικοί μας έχουν ακόμα μια εβδομάδα προπονήσεις. Είδα τον προπονητή σήμερα στο κέντρο με ένα πολύ κακό σκυλάκι, ρε φίλε. Ένα μικρό που δεν τέριαζε καθόλου. Είδε τον coach Σάββα στο κέντρο με σκυλί. Το είχε αγκαλιά. Μόνο. Έμενε μάλλον τη γυναίκα του έξω από το ένα μαγαζί. Μόνο του. Μάλλον θα ήταν η σύζυγο του. Έξω από ένα μαγαζί. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κινείται ήταν. Γενικότερα πολύ στο κέντρο. Ένα μικρό από αυτά ναι. Τα που δεν μου αρέσουν εμένα. Κάποιον άλλο μπορεί να σου πει ότι εντάξει. Ναι, ήταν ένα μικρό σκυλάκι το οποίο κιόλα ήταν και αρκετά νευρικό. Ο coach Σάββα έχει συγκεκριμένα στέκια στην πόλη. Εντάξει. Σου είπε ήταν έξω από ένα μαγαζί, ρε φίλε. Γυρνάει όμω πολύ downtown. Κατάστημα, τέλος, ένα κλασικό του στέκι είναι πάνω ένα μαγαζί στην Πηλαία που το έχει και καλός φίλος κιόλας. Και ένα μαγαζί που δεν είναι πολύ μακριά από εμάς νομίζω εδώ πέρα και παραπέμπει στην Κιβωτό του Νόε. Και σε εκείνο πηγαίνει από ό,τι ξέρω. Okay. Εγώ σου λέω τον είδα σήμερα με ένα σκυλάκι περίεργο. Τράβα μια φωτογραφία, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, σιγά. Τον κάνουμε θέμα ο οικογενειάρχης Παντελής. Ναι. Η γυναίκα τον οποίο την έχει δει. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Πολύ καλή. Τα φιλιά μας στον Κουτσάβο. Ο Έριξεν έχει ένα φάουλ. Ο Άρης δηλαδή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την επόμενη σεζόν. Νίκο. Έχει γύρω ο Μοσχοβίτης αυτή τη στιγμή. Είμαι σε κακή κατάσταση. Πω. Είμαι σε κακή κατάσταση. Πήγαινε έξω να την κλείσω εγώ. Είμαι σε κακή κατάσταση. Και θα σε πάω εγώ σπίτι, θα σε ανεβάσω πάνω. Τώρα, συνέχισε. Εντάξει, είναι λίγο κατάσταση. Δεν πήγε, μας έχει ξεφύγει. Φάουλ, κεφαλιά. Αυτοί όλοι έχουν κάνει 4-5 ίδιες κεφαλιές, αλλά καμία δεν έχει πάει αιστεία. Όντως. Ο Αντερβάιλερ. Ο Άρης φίλε είναι εντάξει εδώ καιρό σε μια φάση προεργασίας για την επόμενη σεζόν, αλλά όλα θα αρχίσουν να δρομολογούνται
την επόμενη Δευτέρα. Να περάσει και το μάτι στην Ξάνθη. Ο Άρης ξέρει πότε ξεκινάει η Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ξέρουμε. 25 Ιουλίου. Μάλιστα. Πρώτο παιχνίδι. Τώρα εντός εκτός δεν ξέρουμε. 19 είναι οπότε η κλήρωση. Ξέρεις, κανένα μήνα πριν πες να ξεκινήσει η προετοιμασία, ε. 15 θα ξεκινήσει η προετοιμασία. 15 Ιουνίου, ναι. Εντάξει, να κάνουμε. 19 είναι η κλήρωση στην Ιόν. Να μάθει εκεί τον αντίπαλό σου ή το ζευγάρι το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλό σου. Και ποια η ομάδα είναι ανάμεσα σε υποψήφιους αντιπάλους του Άρη που μπορεί να γίνει. Σλάβενκο Πρίβνιτσα. Όχι. Η Κατοβίτσε. Η Καερά Ταλμάτη. Δηλαδή, θα το ζήσουμε και αυτό. Ας στείλουμε το Μουριαλί. Λοιπόν, και θα ξεκινήσει την προετοιμασία όταν πάει πάνω στην Ολλανδία. Θα γυρίσει μετά. Το θέμα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου να έχεις φτιάξε το 70% του ρόστερ, 80% εκεί πέρα. Αξία, έχει 40 μέρες μέχρι τότε. Μετά το μάζι, δηλαδή, με την 45 μέρες, μετά το μάζι με την Ξάνθη. Mm. Που σε πρώτη φάση αυτό πρέπει να γίνει είναι ένα το ξεκαρτάρισμα, που πάνω κάτω έχουν αποφασίσει ποιους δεν θέλουν να τους ενημερώσουν. Θα δυσκολευτούν λίγο με τις περιπτώσεις παιχτών που έχουν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, είναι η αλήθεια. Και παράλληλα προχωρήσει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχει πάρει το δεξί σου μπακ. Α κάνει μερικές ακόμα ενδεκαδάτες κινήσεις. Δεν νομίζω να είναι πάνω από 5. Δύσκολα. Και μετά σε συμπληρωματικές επιλογές. Πας πάλι με καινούργια δεκάδα. Πρόσεξε με, πάλι θα πιάσει διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Αλλά ναι, οι ενδεκαδάτες σου θα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ο Άρης τώρα έχει πάρει ένα δεξί μπακ. Θέλει έναν χαβ δίπλα στο Σιώπη. Box to box που λέω και εγώ πολλές φορές και μ' αρέσει. Ένα φόρ οπωσδήποτε. Γιατί έχει βγάλει τη χρονιά χωρίς φόρ. Και θα περιμένεις να δεις τι θα γίνει με τον Ματέο. Και στο κέντρο της άμυνας. Αν δηλαδή θα μείνει ο Ρόουζ ή όχι. Ναι. Αναλόγως θα κινηθείς κιόλας. Γιατί στα αριστερά έχεις τον Γκόρχουτ. Αυτή τη στιγμή δύσκολο να πάρεις άλλο αριστερό μπακ βασικό. Θα πάρεις αριστερό μπακ, αλλά όχι βασικό με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί στον Άρη. Μπακ αριστερό. Στον Άρη συνήθως τα δεδομένα αλλάζουν όχι από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μέρα σε μέρα καμιά φορά. Mm-hmm. Αριστερό εξτρέμ έχεις. Από το Σεπτέμβριο θα έχεις και τον Γκάμα λογικά. Δεκάρι έχεις. Έχει ψυχή, όντως. Από θεραπεία. Mm. Δεκάρι έχεις, τον Τόνσο. Έχεις έναν χαφ, το Σιώπη. Έχεις ένα στόπερ, το Βέλεθ. Τερματοφύλακα έχεις. Εντάξει, θες μερικές ποιοτικές προσθήκες πρώτης γραμμής στην εντεκάδα. Θα κάνεις για οικονομική υπέρβαση για το φορ. Και οι υπόλοιπες θα είναι συμπληρωματικές επιλογές. Εντάξει, mm-hmm, αυτό είναι η ουσία για τον Άρη. Πάντα όμως μέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια για να μην ξεφύγουμε πολύ. Γιατί, αν πάρουμε κανένα ρίσκο και πούμε να πάρουμε ρίσκο να δούμε ισομίλους και φάμε καμιά σφαλιά και δεν μπούμε. Καλά, ρε φίλο, okay. Και μετά δεν θα το πάσει χωρίς ρίσκο καθόλου. Καυτή οικονομική πατάτα. Δεν χρειάζεται ρίσκο. Δεν χρειάζεται καθόλου ρίσκο. Άσυ. Είδαμε τι έγινε και όταν πήραμε ρίσκο. Λογικό ρίσκο, όχι να ξεφύγει. Λογικό, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, ο Άρης θα κάνει μια υπέρβαση. Τα περισσότερα θα δώσει για τον Φορ που θα δώσει μαζί με την εφορία. Να δώσει και ένα 500. Με την εφορία μαζί. Που η εφορία είναι και το 45%, έτσι. Δηλαδή, πάρει έναν παίχτη με 400.000 max συμβόλαιο και ένα 250 βασικά δώσει στην εφορία. Όχι, περίμενε. 200. Και άντε με νεοκρατή, τι φταίει. Ναι. Πώς θα δώσει την εφορία τελικά. Το 45% είναι, δηλαδή το 50%. Αν πάρει ένα παίχτη με 400, θα δώσει 600 συνολικά για τον παίχτη. Μάλιστα. Okay. Okay. Πάνω κάτω 600. Πάνω κάτω 600, ναι. Yeah. Εκεί θα κάνεις την υπέρβαση, θες έναν φορ που του χρόνου θα σου βάλει διψήφιο αριθμό τερμάτων. Αυτό ψάχνουν. Έναν αλλά τέτοιο. Τώρα, φίλε, δεν έχεις και δεν υπογράφει συμβόλαιο όμως. Θες έναν δεινό εκτελεστή. Γενικό, όχι έναν δεινό εκτελεστή. Που τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχει 3-4 γκολ κάθε χρονιά. Τον θες. Χούντελαρ, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα που βλέπω. Κλάζιαν. Yeah. Θες ένα πόνσε. Δύσκολη περιοχή βέβαια και ακρίβη του πόνσε, αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι, όχι στο εκτελεστή. Πόνσε, ρε. Σίγουρα. Σίγουρα σκυλέ. Δηλώστε κάτι. Αφού θέλει να φέρει το Σέρχιο Αραούχο. Ναι, καλά. Εντάξει. Να, άμα το φέρει. Βέβαια, αυτή στην. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο Αραούχο. Ότι η Λασπάλμας θέλει να τον πουλήσει τον Αραούχο στην Κίνα. Γιατί, εντάξει, γιατί εκεί υπάρχουν και λεφτά. Δεν θα κάνει τα κουμάδα εκεί πέρα, να δει. Ένα Σέρχιο, αυτά, αυτά. Έλα εδώ πέρα. Να δούμε Χαΐρι. Okay. Κοίτα, αν κρατήσει τον Πόνσε που είναι δύσκολο. Okay. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης, ναι. Και πάρει και τον Αραούχο. Είσαι ένα ποτό αλκοόλ. Θα είναι πολύ καλά μπροστά. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ, φίλε, για να ξαναγίνει διεκδικήτρια του πρωταθλήματος,
Θέλει και αυτοί πέντε παίχτες ενδεκάδας. Θέλει, θέλει. Λογικά θέλει. Δεν θα τους κάνει, δεν θα πάρει όμως, ούτε θα βγει στην αγορά να δώσει χρήματα. Οπότε αφού κάνουμε δύσκολα τη βλέπω. Έχει ένα γήπεδο να κάνει σωστά. Σκεπαστή. Υπογειοποίηση και τα γνωστά. Υπογειοποίηση. Είναι τρακάτ. Ετοιμάζω τα κείμενα, έτοιμα είναι. Για την άλλη Δευτέρα, άμα χρειαστεί. Βίντεο, drone. Έτσι σηκώθηκε η σκεπαστή. Καλά, ναι, 100%. Εντάξει, δεν ξέρω και εγώ πολύ γιατί ο Πάκ δεν είναι. Εγώ σου είπα και στο μάτι με τον Αστέρα, εδώ είμαστε και τα λέγαμε και σου λέγαμε ότι είναι βρώμα το παιχνίδι. Μαζί σου ήμουν. Okay. Πώς το γκολ θα μπορούσε να μετρήσει την αλήθεια του Αστέρα. Έτσι. Ο διαιτητής αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει. Okay. Μικρή σημασία. Χωρίς να το έχω δει και διαβάζοντας μόνο μετά, κάτι λένε για ένα πέναλ που ζήτησε ο Σέρκο 43. Δεν έχω βρει το παιχνίδι. Α, ούτε είσαι. Όχι. Ωραίος. Απλά είδα φάση. Δυνατός. Και τη φάση αυτή κάθισε και την είδα καμιά δεκαπενταριά φορές κι εγώ. Ωραία. Και κατέληξα ότι μπορούσε να το αφήσει να μετρήσει τον γκολ. Αν μετρούσε ο Πάοκ θα ήταν στα κάγκελα. Και θα έλεγε ότι τον γκολ μέτρησε και δεν έπρεπε να μετρήσει κουλουμπού, κουλουμπού, κουλουμπού. Ναι. Και μετά από τη στιγμή που δεν μέτρησε, ο Τσιλιανίδης, ο οποίος είναι στη φάση, δεν διαμαρτύρεται. Έτσι. Λοιπόν. Το είδα, το είδα. Εδώ μπήκαμε. Γιατί μπήκαμε. Νέρος βίντεο αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι έσυνα. Είναι αναγμένος γιατί την έχει έσυνα. Ναι. Ενώ μπήκε. Ναι, το... δεν είναι τίποτα, δεν. Το γνωστό και ως το ξέρω, το είδα. Το γνωστό και ως κουδούνισμα, ναι. Εντάξει, γιατί έχουμε μπει στην έξαρα. Adult zone. Ναι, adult zone τη εκπομπή που κάποτε σχολιόταν με το μικρό Κούρτιτσα. Πώς ναι. Λεγότανε. Έχει σπάσει λοιπόν σ' άλλο στη Σερβία. Τον έχει πολύ πινελίκη. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, που πάλι είχε ξεσπάσει πριν λίγους μήνες με το Βράνιες και την. Πώς τη λέγανε? Γελένα. Τη Γελένα. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει στο Twitter ροζ βίντεο, που δεν είναι ροζ βίντεο, λέει ο συνάδελφος, και έχει δίκιο εν μέρει γιατί είναι κατά μόνα ο. Ναι, ρε φίλε, γιατί θα λες ροζ βίντεο, εσύ περιμένεις να δεις λίγο τι γίνεται εκεί πέρα και ο άλλος την έχει. Έξω να πούμε και. Ροζ βίντεο, λέει με τον Νίκο. με τον Νίκολα Κάλινιτς της Φενέρ και του Παλαιστίτης ελληνορωμαϊκής Νταβόρ Στέφανεκ. Υπάρχει κι άλλος μέσα. Α, δεν το ξέρω. Περίμενε, λέει, συγκεκριμένα, λέει, ένας λογαριασμός, λέει, ανέβασε ένα βίντεο, λέει, με ιδιαίτερες στιγμές του πασίγνωστου, πασίγνωστος, μπασκεμπολίστα και συμπαίκτη του Κώστα Σλούκα στην ομάδα του Ζέλικο Μπράδοβιτς, πάρε Κώστα τηλέφωνο, λοιπόν, αλλά και του Παλαιστή της Ελληνορωμαϊκής. Μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση των δύο αθλητών μετά το σκάνδαλο που έσκασε σαν βόβα. Ο Σέρβος Φόργουαρντ φρόντισε να τοποθετηθεί μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με τον παίχτη του Ζέλικο Μπράδοβιτς να μιλάει στο eurohoops.net. Και να ζητάει συγγνώμη από όλους, παράλληλα ενημέρωσε ότι ήδη εξάγεται έρευνα της αρχής για το περιστατικό. Το έκανε δηλαδή. Δεν το κυκλοφόρησε. Κάποιες εικόνες διέχασαν χωρίς την αδειά μου και με ξεκάθαρο σκοπό να με βλάψουν. Είναι εντελώς ακατάλληλες, αλλά αφορούν τη δυτική μου ζωή και τη σχέση που είχα με την κοπέλα μου εκείνη την εποχή. Εμείς μόνο σε βλέπουμε. Και εσύ, ρε φίλε, δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. δηλαδή, ρε φίλε, μα τι. Τασκά έχετε μέσα στο κεφάλι σας. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί να είσαι τόσο λαθέρ, γιατί. Είναι δυνατόν. Γιατί. Νιώθω απέσια, λέει, βγήκα στη δημοσιότητα και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη την οικογένειά μου, λέει, την ομάδα, τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους φιλάθλους. Τώρα, βέβαια, εδώ υπάρχει η άλλη πλευρά που λέει ότι ο αυνανισμός είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και δεν πρέπει να είναι ταμπού. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά επειδή. Εσύ, ρε Κάλινιτς. Κοίτα, επειδή το έκανε ο Κάλινιτς. Το κάνουμε θέμα συζήτηση. Τι το στέλνει τώρα το αυτό σου την ώρα που το. Ναι. Που το περιεργάζεσαι. Και εδώ κάτω είναι ο άλλος ο Παλαιστής της Ελληνορωμαϊκής με μπλουζάκι του Σούπερμαν. Ναι. Και βλέπεις εδώ πέρα το μοσαϊκό πιάνει πολύ ψηλά. Τι να πω, ρε φίλε. Ε, το γκάλι. Κάνει το βλέπεις είναι και αυτή τη στραβό μουτσουνιά που έχει πάνω. Δηλαδή, ναι, σε παρακαλώ. Ξέρω. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Εντάξει. Δεν έχει. Και σκέψου πόσες άλλες τέτοιες. Φωτογραφίες, παύλα βίντεο και όντως ροζ βίντεο αθλητών, παικτών, τέλος πάντων γνωστών και ημίγνωστων και ημιάγνωστων και όλα αυτά υπάρχουν δεξιά και αριστερά, φίλε. Ωραία, γιατί τα παιδιά είναι αλήθεια ότι δεν έχουν και πολύ μυαλό μέσα στο κεφάλι τους. Δηλαδή, ρε Σικάλινιτς, σε ξέρει, ρε φίλε, πολλές κόσμος. Παίζεις από εδώ, κάνεις δάνεις εκεί, βρολίκες, ένα άλλο και στέλνεις ρε αστείε. Κάθεσαι, αράζεις εκείνη την ώρα, βαριέσαι και το στέλνεις φωτογραφία. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι μπορεί να πάει. Λέει πρόσεψη. Λέει ότι του έκλεψαν το κινητό του, λέει, πριν 6 μήνες. Η φωτογραφία, λέει, τραβήχτηκε μερικά χρόνια πριν. Την είχα διαγράψει στο τηλέφωνο, όμως παρέμεινε, λέει, πιθανότατα στη μνήμη. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Άσε μας, ρε Νίκο. Την έχει στο cloud. Την είχα διαγράψει στο τηλέφωνο. Την αντάλλαξα, λέει, με την κοπέλα μου. Εντάξει, λογικό. Και πλέον δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποιοι άνθρωποι την ανέβασαν στα social media. Θα αναφέρω περιστατικό στην αστυνομία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πιστέψω. Είναι κάτι εντελώς απίστευτο. Εντάξει. Μια παχιά και ύπνο. Τέλος πάντων. Μέρα κλείσω κάλλι. Και αθλητή τώρα αυτό το επίπεδο, ρε φίλε. Ναι. Η ζωή του είναι μοναχική. Ωραία. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η σεζόν, μέχρι να τελειώσει, δηλαδή ξεκινάει η σεζόν
Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, άντε. Και τελειώνει Μάιο-Ιούνιο. Μέχρι τότε είναι διαρκώς αεροπλάνα ξενοδοχεία. Καλά, δεν είναι δευρεσίτη. Εγώ καταλαβαίνω, ρε φίλε, ότι ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Μη τη στέλνει, βρε, ζώων, αφού ξέρει ότι να πα τι μπορεί να βρεθεί. Α, και να γίνει αυτό το πράγμα. Οπουδήποτε, ναι. Κατάλαβε. Αφού ξέρει τι κάρχε είναι. Με τον Παπαμακάριο, δεν είναι, τι γίνεται. Δεν διάβασε. Με τον Παπαμακάριο. Που βγήκε η άλλη και. Καλά, δεν έχει τι γίνεται. Πάμε τον Παπαμακάριο, δηλαδή. Έχει ψωμάκι. Μην τα πούμε τώρα εδώ πέρα στον αέρα, γιατί μπορεί να είναι και μηνύσιμα. Απλά διάβασε. Κατάλαβε. Και τρέχει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι μπλεγμένο βέβαια ο άνθρωπο, αλλά θα το αναφέρω. Α, και μπήκε κατευθείαν εκεί που έπρεπε. Μην το διαβάσει live, γιατί σου λέω, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται δουλειά έτσι. Κάτσε, χτυπάει το τηλέφωνο εδώ πέρα την πέμπτη εφορία. Χτυπάει. Με ρώτησε. Πέμπτο γραφείο, δεν είναι Καλαμαριά, παρακαλώ. Για το τάξη, δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι. Η επιστροφή φόρουμ δεν μπήκε ακόμα. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, σου λέω τώρα έχει γίνει πανηγύρι. Το χείλη φτιαχτό. Καλά, οκ. Σου βλέπω, σου λέω, γίνεται πανηγύρι. Για ρωτά λίγο τον ηχολήπτη μας. Πού είναι βοηθός αυτός? Στον ύφεστο. Και δεν νομίζω ότι είναι βοηθός, νομίζω ότι έχει αναλάβει και το κομμάτι των Ακαδημιών. Στον ύφεστο Λίμνο. Και λέει, είχε ανεβάσει λέει και βίντεο. Ναι. Τι να σου πω. Τον έχει το Μανώλη για τέτοιο. Όχι, να σου πω την αλήθεια, και διαβάζοντας θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αλλά πιστεύω δεν ισχύει, να ξέρεις. Εκεί τη γύρω στο μάτι ξαφνικά αυθενή και επινόησε όλο αυτό το story. Έχω ευχάριστη αναμνήση από τον Μανώλη Παπαγκάριο, τον υπογραζόσο Μακεδονικό. Ναι. Με το... Σπόγκο θέλει το χείλο, ε. Το χείλο είναι δηλαδή. Σπόγκο. Μην να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλο το. Πώ λέγεται το γήπεδο του Τότεναμ, ρε. Γήπεδο του Τότεναμ. Στο γήπεδο του Τότεναμ, λοιπόν. 0-1 ο Άγιαξ. Μεγάλη νίκη, μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση. Εν ώψη και τη Ρεβάνς. Ο τελικός φέτος γίνεται στον Μπακού. Στο Γουάντα Μετροπολιτάνο. Α, στο Γιώργο Παλί γίνεται στον Μπακού, οκ. Okay. Εντάξει. 0-1 λοιπόν ο Άγιαξ. Σημαντικό προβάδισμα. Θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι η αλήθεια. Mm. Στο δεύτερο ισορρόπησε η Τότεναμ χωρίς να έχει κάποια έτσι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Δεν κατάφερε να σοφαρίσει. Δεν έχει το Χάρι Κέιν, ξαναλέω. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για η Τότεναμ να κάνει το ανατροπέλι. Και να βρεθεί στον τελικό. Έτσι μετά και το 0-1. Εκεί έκανε για ένα 0-1 στην Άμστερνταμ Αρένα, μετά πάμε παράταση. Ναι. Okay, εντάξει. Απλά είναι αρκετά, φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, Βασίλη Καβαδιά, ο Λίμπερο ολοκληρώνει το πρόγραμμά του για σήμερα. Το ολοκληρώνουμε, έτσι. Ωραία. Οπότε λοιπόν, εμείς κλείνουμε το πρόγραμμα για σήμερα. Τιμή μας. Έτσι, τιμή μας και καμάρι μας πραγματικά. Αύριο δεν είναι αργία, είναι απεργία. Ραντεβού στις πορείες, αύριο στους δρόμους, εντάξει. Θα τιμήσουμε εργάτες του Σικάγου, τον Τάσο τον Τούση, όσα γίνανε για κάποιους για να έχουμε εμείς το 8ωρο να δουλεύουμε, ή τόσο πάντων εσείς γιατί εμείς δεν δουλεύουμε 8ωρο. Okay. Θα είμαστε από νωρίς με τον Νίκο στους δρόμους, θα μας πετύχετε λογικά στη Θεσσαλονίκη μέσα. Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Ναι. Εργάτη μπορείς. Ναι. Χωρίς αφεντικά, ρε Νίκο Παπαδόπουλε. Αν δεν πας και μου παίρνεις το φως, ρε φίλε, να με τον Άρων εκεί πέρα. Το σύστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε ξανά Πέμπτη. Θεού θέλω του καιρού επιτρέποντος εδώ στις 10.